ξεκινήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, παιδιά, το μάθημά μας σήμερα. Θα δούμε μερικά περιστατικά ακόμα από νόσους του ενδοκρινικού συστήματος. Αυτά που με ρωτάτε για τις εξετάσεις μπορούμε να τα συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο με την γραμματεία, με την κυρία Γιάνερ. Έτσι. Τώρα, εμείς έχουμε σήμερα πάλι μαζί μας κλινικούς συναδέλφους. Είναι και πάλι μαζί μας, εδώ έχω τη χαρά να έχω τον κύριο Μπούτζιο, που είναι υπεύθυνος της ενδοκρινολογικής μονάδας στην κλινική της παθολογικής φυσιολογίας εδώ στο Λαϊκό, και την κυρία Καράμπελα. Και είναι και η κυρία Μίλιο, η οποία είναι εδώ ειδικευόμενη γιατρός και θα παρακολουθήσει και αυτή το μάθημα για τα περιστατικά. Λοιπόν, το πρώτο μας περιστατικό είναι μία ασθενής με βρονχοκύλη, που παράλληλα βρέθηκε και ένα θυλακιώδες νεόπλασμα στον θυροειδή αδένα. Για να το δούμε, λοιπόν, είναι μία γυναίκα μέσης ηλικίας, η οποία είναι ασιατικής καταγωγής, προσέρχεται με διόγκωση στον τράχυλο λόγω μιας μάζας που προϋπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η φυσική εξέταση αποκαλύπτει έναν πολυοζώδη θυρεοειδή αδένα, ο οποίος κινείται με την κατάποση. Υπάρχει ένας κυρίαρχος όζος 6 εκατοστά στον αριστερό λογό, άρα έχουμε πάλι εδώ, παρότι είναι πολυοζώδης η βρονχοκύλη, έχουμε έτσι την προβάλλουσα παρουσία ενός όζου, ο οποίος μάλιστα άρχισε να διωγγώνεται απότομα προ 10 ημερών. Ο θυροειδής αδένας εκτείνεται κάτω από τη στερνική γωνία προς το πρόσθετο μεσοθωράκι, οπότε το κατώτερο τμήμα του δεν είναι ψηλαφυτό. Γίνεται η αναρρόφηση διαλεπτής βελόνης, το επίχρησμα δηλαδή το κυταρολογικό, και προκύπτουν στοιχεία μιας αιμορραγικής κολοειδούς κύστης, οπότε μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η απότομη μεταβολή ήταν συνέπεια κάποιας αιμορραγίας. Γίνεται χειρουργική επέμβαση, γιατί υπήρχε έντονη πίεση στον τράχυλο, έγινε ολική θυροειδεκτομή. Εμείς, όταν πήραμε το παρασκεύασμα μακροσκοπικά, είδαμε στοιχεία πολυοζώδους βρονχοκύλης και υπήρξε και μια ευμεγέθης αιμορραγική κύστη, αλλά υπήρξε σαν πάθολογο ανατομικό έβριμα ένα συμπαγής όγκος 2,5 εκατοστά στο κατώτερο τμήμα του θυροειδούς αδένα, ο οποίος περιβαλλόταν εν μέρη από κάψα και είχε έτσι φυλακικά κύτταρα που ήταν κάπως διωγγωμένα και έφτιαχναν μικρά φυλάκια, που φαινόντουσαν όμως την κάψα να την διασπούν και να διηθούν αγκιακούς κλάδους γύρω από αυτήν, από την κάψα. Τα κύτταρα είχαν στρογγυλούς εφρωματικούς πυρήνες χωρίς έγκλειστα, αυλακώσεις ή θυλές. Αυτό το λέμε με την έννοια ότι τα κύτταρα αυτά δεν πληρούσαν χαρακτήρες θυλώδους καρκινώματος. Είχαν όμως μια διαιθητική ανάπτυξη, η οποία φυσικά επισημάνθηκε στην έκθεση, αλλά δυστυχώς η ασθενής δεν επέστρεψε για μεταγχειρητική παρακολούθηση όπως της είχε συστηθεί, παρά μόνο ένα έτος αργότερα, οπότε είχε πόνο στον αριστερό βραχίωνα. Στην ακτινογραφία φάνηκε μια λυτική βλάβη και πολλαπλά επίσης μικρά οζίδια στους πνεύμονες. Τα επίπεδα της TSH ήταν σημαντικά αυξημένα. Τώρα, προφανώς καταλαβαίνετε ότι εδώ έχει γίνει ανάπτυξη ενός καρκινώματος σε έδαφος μιας οζόδους βρονχοκύλης, κάτι που δεν είναι ο κανόνας, αλλά πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Και τώρα θα πούμε στον κύριο Μπούτσο να μας κάνει μια κλινική αξιολόγηση αυτού του ιστορικού. Λοιπόν, καλησπέρα σας από μένα. Θα πω το εξής, ότι το κλειδί για τη διάγνωση της ασθενούς αυτής είναι η καταγωγή της, ασιατικής καταγωγής. Τα θυλακιώδη καρκινώματα τα βρίσκουμε μόνο στις ιωδοανεπαρκείς περιοχές, ως εκ τούτου. Κεντρική Αφρική, Αφρικανή, καταγωγή από Αλβανία, που υπήρχε σχετική ιωδοανεπάρκεια. Άρα, αυτό που θέλω να θυμάστε είναι θυλακιώδες καρκίνωμα ίσον ανεπάρκεια ιωδίου. Στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη που υπάρχει συστηματική οδείωση του άλατος πλέον έχουν εξαλειφθεί. Δηλαδή στην Ελλάδα θα δούμε πλέον εύκολα θυλακιώδες καρκίνωμα ή αδένωμα, διότι υπάρχει πλέον συστηματική από το 1964 οδείωση του άλατος. Άρα σημαντικό βήμα η παρουσία ή όχι ιωδίου. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι γιατί αυτός ο θυροειδής είχε τέτοια βιολογική συμπεριφορά. Διότι τα θυλακιώδη καρκινώματα μεθύστανται. Σε αντίθεση με τα θυλακιώδη που μεθύστανται κατά συνέχεια ιστού λεμφαδενικά, τα θυλώδη μάλιστα, τα θυλακιώδη μεθύστανται μέσω αγγείων. Δηλαδή υπάρχουν αγγειακές απομακρυσμένες μεταστάσεις και ως εκ τούτου συχνότερες μεταστάσεις στον πνεύμονα. Άρα πιο επιθετική βιολογική συμπεριφορά.
Οπότε αυτή η λυτική βλάβη προφανώς είναι Μετάσταση, μετάσταση ακριβώς από την εγκυακή διασπορά, γιατί ήδη το καρκίνωμα είχε διάσπαση κάψας, είχε διοίκηση εγκυακών κλάδων, ως εκ τούτου προδιαθέτει σε μια επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά. Τώρα, αυτό που εσείς επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι πολλές φορές και έχουμε ένα τέτοιο ασθενή που το έχουμε δημοσιεύσει μαζί με τον κύριο Πικουλή και τον κύριο Νάστο από το Αττικό. Τι συνέβη, είχαμε φυλακιώδες καρκίνωμα σε ένα ασθενή από ένα νησί από την Κάρπαθο, όπου τι συνέβη. Είχαμε αποδιαφοροποίηση του φυλακιώδους καρκινώματος και τέτοια παρόμοια παραφερή βιολογική συμπεριφορά. Άρα μπορεί να έχει ένα component αποδιαφοροποίησης μέσα στο κομμάτι των αγκιακών κλάδων. Ίσως είχε νόημα σε αυτό, δεν ξέρω αν έχει θεραπευτική εφαρμογή. Στο μυαλό μου θα μπορούσε να έχει. Αν έχουμε έτσι αποδιαφοροποιημένα τέτοια φυλακιώδη, ας πούμε, καρκινώματα, αν έχει νόημα να ξέρετε για θεραπευτική, ας πούμε, πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας, αν αυτά νοσοϊστοχημικά έχουν θηριοσφαιρίνη. Με την έννοια, αν διατηρούν κάποια στοιχεία, παρά την αποδιαφοροποίησή τους, επεξεργασίας της θηριοσφαιρίνης, με την έννοια ότι αν χορηγήσετε εσείς κάποια ειδική θεραπεία, αν θα μπορεί το αποδιαφοροποιημένο κύτταρο να το πάρει, να το εκλάβει. Φυσικά, θα σας ενδιέφερε μια τέτοια πληροφορία. Μας ενδιαφέρει αν εκφράζουν τον ΙΣ. Ακριβώς, γιατί για να μπει μέσα το ιόδιο στο φυλαϊκό κύτταρο και να το καταστρέψουμε, θα πρέπει να έχουμε έκφραση του ΙΣ, δηλαδή αυτού του μεταφορέα, που βάζει, να το πούμε απλά λόγια, το ιόδιο στο κύτταρο. Στο κύτταρο, ακριβώς. Άρα, χαμηλά διαφοροποιημένα ή αποδιαφοροποιητά κύτταρα από καρκίνο θηριού σημαίνει ότι δεν εκφράζουν τον ΙΣ. Γι' αυτό και υπήρξε στο παρελθόν μια δοκιμή, όπως το σελετίνουμα, το οποίο εξέφραζε στο να βοηθήσει το κύτταρο να διαφοροποιηθεί, να είναι εμπόδιο από διαφοροποιημένο, να εκφράσει τον ΙΣ, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί με το ιόδιο. Γιατί αν δεν εκφράζει, καθίστανται ιοδοάντοπα. Οπότε πια είναι η χημειοθεραπεία γενική, ας πούμε. Μάλιστα, δεν. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, για να δούμε λίγο και τις εικόνες. Πιστεύω να ακουγόμαστε καλά τώρα, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι μια εντυπωσιακού μεγέθους, έτσι, σχετικά συμμετρική διόκωση, εξεσημασμένη. Είναι από περιοχή όπου ενδυμεί, ας πούμε, η βρονχοκύλη. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει βρονχοκύλη. Ίσως να εμπλέκεται η οδοπενική, ας πούμε, αιτιοπαθογένεση και ή καμιά φορά υπερβολική κατανάλωση τροφών που λέγονται βρονχοκυλινογόνα, σε ακραίες βέβαια, σε ακραίες ποσότητες. Τα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει φυσικά μια τόσο μεγάλη μάζα είναι δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση και ειδικά όταν αυξηθεί το μέγεθος που εν προκειμένου φαίνεται να έχει συμβεί λόγω μιας αιμορραγίας μέσα σε κάποιον από τους όζους. Ναι, όταν λέμε ιωδοανεπάρκεια εννοούμε διατροφική, βέβαια. Τώρα, τα κλινικά χαρακτηριστικά της βρονχοκύλης με αυτά των νεοπλασμάτων. Οι βρονχοκύλες γενικά είπαμε ότι έχουν πολλαπλούς όζους, γενικά. Συνήθως είναι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και η κατάστασή τους σε ό,τι αφορά τις ορμόνες του θυρεοειδούς είναι ευθυρεοειδικές. Τα νεοπλάσματα είναι γενικά, έτσι στην πλειονότητά τους, μονήρης μάζες, είναι σε ευρύτερη ηλικιακή κατανομή από ό,τι βρονχοκύλες. Οι ασθενείς μπορεί επίσης να είναι με φυσιολογικές στάθμες της ΤΑΦ3 και ΤΑΦ4, αν και ο ίδιος ο όζος μπορεί να είναι ψυχρός όπως τυπικά είναι. Και φυσικά αν υπάρχει καθήλωση σε παρακείμενες δομές ή βράχος φωνής, αυτό δηλώνει ότι είναι ένα πολύ τοπικά προχωρημένο καρκίνωμα, το οποίο για να κάνει το βράχος φωνής έχει διηθήσει το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο. Η απότομη τώρα διόγκωση ενός θηροειδικού όζου, η απότομη διόγκωση, είναι συνήθως λόγω αιμορραγίας μέσα σε έναν προϋπάρχοντα όζο βρονχοκύλης. Βέβαια και αιμορραγία μπορεί να γίνει και σε κάποιο νεοπλάσμα αυτόματα. Τα περισσότερα νεοπλάσματα αναπτύσσονται αργά, εκτός από το σπάνιο καρκίνο με αυτό το αδιαφοροποίητο που λέγαμε, που διωγγώνεται πάρα πολύ έντονα μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Κάποια έτσι αξιολόγηση ένα για αυτά τα στοιχεία. Ένα κοινωνικό σχόλιο θα κάνω. Πολλές φορές βλέπω μεγάλους όζους που άλλοι μας λένε ότι έχουν δισκαταποθεί και άλλοι όχι. Θα θυμίσω ότι ο ισοφάγος διέρχεται από την αριστερή τραχηλική άμαχα. Ως εκ τούτου, όζοι μεγάλη δεξιά δεν θα έχουν πιεστικά φαινόμενα, ενώ αντίθετα όζοι μικρό, τρίγου σε μέγεθος, αριστερά, πάνω από την αριστερή τραχηλική άμαχα, δηλαδή του αριστερού λαιμού, θα έχουν συμπτώματα δισκαταποσίας. Ως εκ τούτου, ασθενείς θα είναι συχνότερα, έρχονται με όζους στους ενδοκρινολόγους που είναι στην αριστερή τραχηλική άμαχα, δηλαδή στον αριστερό λαιμό. Ωραία.
Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το εγχειρητικό παρασκεύασμα, μια πολυοζώδη βρονχοκύλη με πολλούς όζους. Τους βλέπετε, παιδιά, εδώ στην επιφάνεια διατομής. Κάποιοι βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι κυστικώς εκφυλισμένοι, ενώ σε κάποιους άλλους μπορεί να είναι σκληρή, να έχει εναπόθεση. Τώρα... Ναι, εμείς θα συνεχίσουμε, παιδιά, με αυτή την πλατφόρμα, εφόσον τη χρησιμοποιούμε, και όσοι έχουν πρόβλημα στη σύνδεση, μπορεί από το βιντεοσκοπημένο αρχείο, που είπαμε ότι μπορεί να βιντεοσκοπηθεί, να το δείτε σε δεύτερο χρόνο. Τώρα, λέγαμε ότι μερικοί όζοι μπορεί να κάνουν ίνωση ή και εναποθέσεις ασβεστίου. Βλέπουμε λοιπόν τους όζους, πολυοζώδης η βρονχοκύλη, την κυστική εκφύλιση. Έτσι, τώρα, ο βιοχημικός διεγερτικός παράγοντας της υπερπλασίας, έτσι, κάποια διαταραχή εμποδίζει την παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών και αντισταθμιστικά αυξάνουν τα επίπεδα της TSH, οπότε η TSH προκαλεί υπερπλασία και υπερτροφία του θυρεοειδικού επιθυλίου. Και επειδή οι διάφορες περιοχές του αδένα αντιδρούν κάπως έτσι ανισότιμα στα αυξημένα επίπεδα της TSH, δημιουργείται αυτή η πολυοζώδης διαμόρφωση. Βέβαια, τελικά επιτυγχάνεται ευθυρεοειδισμός, συνήθως οι ασθενείς δηλαδή έχουν φυσιολογικά επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών, αλλά αν τυχόν υπάρχει ένας υπερλειτουργικός όζος ο οποίος έχει αυτονομηθεί και λειτουργεί, μπορεί να εγκατασταθεί και υπερθυρεοειδισμός. Τώρα, στο σπινθυρογράφημα θα είχαμε ετερογενή πρόσληψη σε μια τέτοια περίπτωση, έτσι, οζώδους βρονχοκύλους με άλλους όζους πιο θερμούς και άλλους πιο ψυχρούς. Και τώρα έχουμε να πούμε κάτι. Είναι, μόνο να πούμε ότι αυτός ο περιλητηρικός όζος, ο όρος είναι τοξικό αδένωμα. Λέγεται τοξικό αδένωμα. Είναι ένας κυρίαρχος όζος, θερμός όζος, που παράγει τόση θυροξίνη που καταστέλνει την υπόλοιπη φυσιολογική παρέχεια. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα πια μια άλλη εικόνα, που εδώ πέρα έχουμε ένα, θα έλεγε κανένας, μεμονωμένο. Βλέπετε εδώ πέρα μια μεμονωμένη αλλίωση. Παιδιά, δεν είμαστε εκεί πέρα άνθρωποι να έχουμε μια λογική σκέψη και ταυτοχρόνως να απαντάμε και στις ερωτήσεις. Θα περιμένετε να ολοκληρώσουμε το μάθημα και μετά θα κάνετε και την ερώτηση. Γιατί κανείς πρέπει να είναι ρομπότ, να είναι multitask, να έχει αυτό που λέει, παράλληλα να βλέπει και τις ερωτήσεις, να σκέφτεται την απάντηση. Οπότε κρατήστε τις ερωτήσεις για το τέλος. Μην τις παρεμβάλλουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ένα θυλακιώδες αδένωμα στην κλασική του έτσι εμφάνιση. Βλέπετε, είναι ένας μονήρης όζος. Για δείτε τον έτσι μακροσκοπικά. Ποιο στοιχείο έτσι αδρά συνηγορεί υπέρ καλοήθειάς του. Για δείτε το. Το οποίο δεν είναι τόσο ασφαλές βέβαια στην εκτίμηση των θυρεοειδικών αλλοιώσεων. Ναι, φαίνεται ότι είναι έτσι πλήρως εγκαψωμένο και ότι έχει μια ομαλή παρυφή, αλλά αυτά τα κριτήρια καθόλου στο θυρεοειδή δεν είναι απόλυτα, γιατί όντως μπορεί να κρύβει ένα καρκίνωμα είτε θυλώδες είτε και θυλακιώδες, που είναι μικροδιοιθητικό το θυλακιώδες και έτσι δεν φαίνεται η διοίθηση μακροσκοπικά. Αυτή λοιπόν είναι μια μονήρης, καλά περιγεγραμμένη, συμπαγής έτσι μια ομοιογενής μάζα, περιβάλλεται από κάψα. Ο άλλος θυροειδής δεν πάσχει, είναι φυσιολογικός. Μπορεί να γίνει μια λοβεκτομή λοιπόν, ως το μίνιμουμ που μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό. Και θα δούμε εμείς αυτός ο όζος κατά πόσον είναι καλοήθης ή κακοήθης. Τώρα, το θυλακιώδες αδένωμα ξεχωρίζει από το ελάχιστα διοιθητικό θυλακιώδες καρκίνωμα μόνο μέσω της διοίθησης της κάψας ή αγκιακών κλάδων στην κάψα ή και πέρα από την κάψα. Αυτό μακροσκοπικά είπαμε είναι επισφαλές. Δεν μπορεί να γίνει. Βλέπουμε λοιπόν την αλλίωση, το αδένωμα εν προκειμένου. Υπάρχουν κάποιες κλονικές γενετικές ανομαλίες που έχουν σε αυτά τα αδενώματα, έτσι, τα θυλακιώδη, τα καλοήθη ανευρεθεί. Επηρεάζουν τον υποδοχέα της TSH ή το συζευμένο με αυτόν συστατικό, αυτή την πρωτεΐνη, τη GSα, είναι σε ικανότατο ποσοστό θυλακιωδών αδενωμάτων. Η αποσύζευξη τώρα της TSH από την παραγωγή του κυκλικού AMP είναι εκείνη που αναγκάζει τα κύτταρα να πάρουν το αναπτυξιακό ερέθισμα, έτσι, επειδή περισσεύει το CMP, και να αυτονομηθούν στην ανάπτυξή τους κατά κάποιο τρόπο. Και δεν υπάρχει ένδειξη ότι ένα θυλακιώδες αδένωμα μπορεί να μεταπέσει σε θυλακιώδες καρκίνωμα, αλλά το θυλακιώδες καρκίνωμα εξ αρχής προφανώς έχει γίνει έτσι. Βλέπουμε λοιπόν το αδένωμα, κοιτάξτε εδώ, η κάψα είναι λεπτή, αλλά φαίνεται πλήρης, ή σαν ψεύδο κάψα, με την έννοια ότι
πάντα σχηματίζεται έτσι ένας ιστός εκεί που αποθεί το αναπτυσσόμενο καλόηθες εν προκειμένου νεόπλασμα, το παρακείμενο παρένχυμα. Και βλέπουμε εδώ τον φυσιολογικό παραθυροειδικό ιστό, και εδώ βλέπουμε, παρότι είναι μικρή η μεγέθυνση, βλέπουμε έτσι μια υποσημενόμενη θυλακιώδη μορφολογία. Κοιτάξτε εδώ, μοιάζουν ότι είναι θυλάκια, αντίστοιχα βέβαια, αλλά πολύ μικρότερου μεγέθους από τα παρακείμενα. Λοιπόν, τα ιστολογικά χαρακτηριστικά για να δούμε κατά πόσον πρόκειται για καρκίνωμα, που κυταρολογικά μπορεί να είναι τόσο καλά διαφοροποιημένο που σε κυταρολογικό επίπεδο να μην ξεχωρίζει από το αδένωμα. Τι θα κοιτάξουμε? Τη διήθηση. Διήθηση της κάψας ή των αγκιακών κλάδων μέσα ή έξω από την κάψα. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διάγνωση του καρκινώματος. Λοιπόν, τα αποτελέσματα τώρα στο σμηθυρογράφημα, στο θυλακιώδες αδένωμα και στο θυλακιώδες καρκίνωμα. Μετά από την ολική θυροειδεκτομή, να δούμε και τις μεταστάσεις δηλαδή που μπορεί να κάνει το θυλακιώδες καρκίνωμα. Λοιπόν, το θυλακιώδες αδένωμα μπορεί να έχει μια ποικιλία σπινθυρογραφικών εικόνων. Το καρκίνωμα γενικά θα είναι ψυχρό όταν απεικονίζεται στο μη χειρουργημένο θυροειδή αδένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί ως κακόηθες είναι λειτουργικά υπολοιπόμενο σε σχέση με το καλόηθες ή το φυσιολογικό. Οι μεταστάσεις του μπορεί να εμφανίζουν πρόληψη ραδιενεργού ιωδίου μετά την ολική θυροειδεκτομή. Θα προσθέσω το εξής, ότι πριν αναπτυχθεί η κλίμακα της... υπάρχει ένα κλίμακα που λέγεται κατά Μπεθέσδα των παρακινήσεων με λεπτή βελόνη. Αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε από το 2008 και μετά αυτό το σύστημα. Θα έπρεπε οι γιατροί πρώτων παρακινήσεων να αποφασίσουν αν είναι ένα θυλακιώδες αδένωμα ή καρκίνωμα εμπροκειμένης. Αυτό πώς το κάνανε? Χορηγούσαν ακριβώς, κάνανε σπιθυρογράφημα με ραδιενεργό ιώδιο και κάνανε και κοιτάζαν το uptake. Αν ο όζος αυτός λάμβανε, δηλαδή προσλάμβανε το ιώδιο, τότε μιλούσαν για θυλακιώδες αδένωμα και το χειρουργαστήνι δεν το χειρουργούσαν. Αν όμως αυτό δεν προσλάμβανε, τότε ήταν υποψία θυλακιώδες καρκινώματος και προχωρούσαν σε ολική θυροειδεκτομή. Γενικώς όμως, εμείς και εδώ έχουμε δημοσιεύσει κιόλας σε ένα έγκριτο διεθνές περιοδικό, δεν είμαστε υπέρ των αελοδεκτομών, παρόλο που οι Αμερικανοί όλο και τα τελευταία χρόνια το βάζουν στη φαρέτρα τους, διότι έχουμε δείξει σε μια προοπτική μελέτη 20 ετών ότι ο λοβός που μένει μέσα είναι ο ζωγόνος. Δηλαδή θα δημιουργήσει και στον ιστό υπόλοιμα, όσο και ως εκ τούτου ο ασθενής θα χρειαστεί να χειρουργηθεί. Αυτός αφενός είναι ένας σημαντικός λόγος να προχωρήσουμε σε ολική θυροειδεκτομή όταν έχουμε υποψία ή ένδειξη θυροειδεκτομής. Και αφετέρου, αν έχουμε ένα καρκίνωμα και κάνουμε λοβεκτομή, σίγουρα θα χρειαστεί συμπληρωματικό χειρουργείο, γιατί υπάρχει αδυναμία να δώσουμε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Ως εκ τούτου θα πρέπει το uptake μας, δηλαδή η πρόσληψή μας, να είναι μηδενική. Άρα θα χρειαστεί ενδεχομένως. Άρα για τον λόγο αυτό εμείς εξ αρχής μπαίνουμε σε ένα πιο ριζικό, αν μου επιτρέπετε, έκδοση χειρουργείο, γιατί στο θηροειδή δεν υπάρχει ίδια ριζικότητας, δηλαδή υπάρχει καρτογράφηση, μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά για την συστηματική και σωστή αντιμετώπιση του καρκινώματος του θηροειδούς. Αντίθετα δηλαδή με τους άλλα όργανα που η χειρουργική τίνει πάντα να είναι πιο τμηματική εδώ πέρα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο debate διεθνώς μεταξύ λοβεκτομής versus θηροειδεκτομής. Γι' αυτό και εμείς τρέξαμε ένα ωραίο paper και δημοσιεύτηκε το 2018 στο Endocrine και δείξαμε ότι γενικώς προτιμάται ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις η ολική. Έτσι, έναντι της λοβεκτομής, γιατί ακριβώς υπάρχουν έπειτα προβλήματα με τα reoperation, με τις επανεπεμβάσεις. Ναι, και εφόσον εμείς έχουμε μετά όλο το θηροειδή, μπορούμε να ελέγξουμε ενδελεχώς και το άλλο παρένχυμα και να δούμε πιθανώς κάποια άλλη αιστεία που μπορεί να έχει ξεφύγει από την προσοχή. Το θέμα, και θα κλείσω με αυτό, ότι το ερώτημα των Αμερικανών ήταν: θα σώσουμε το μισό θηροειδή με το επιχείρημα ότι ο ασθενής θα λαμβάνει θυροξίνη. Φάνηκε όμως ότι αν βγάλουμε το μισό θηροειδή, η πλειονότητα των ασθενών αυτών που έχουν υποβληθεί σε ελοδεκτομές θα χρειαστούν θυροξίνη. Θα χρειαστούν. Άρα, στη μία περίπτωση θα πάρει 50 μικρογραμμάρια, στην άλλη περίπτωση θα πάρει. Οπότε θα πάρει έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς, οπότε εμείς αποδείξαμε ότι αν πάρει έτσι κι αλλιώς, μάλλον πάμε σε μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ωραία. Τώρα, η πρόγνωση με το καρκίνωμα είναι καλή μεν η επιβίωση, ιδιαίτερα όταν η διήθηση είναι περιορισμένη, έτσι, στο ελάχιστο διηθητικό. Όταν υπάρχει φυσικά εκτεταμένη διήθηση με αγκία ή από μεμακρυσμένες μεταστάσεις σε οστά, οπότε έχουμε οστεολυτικές μεταστάσεις ή στον πνεύμονα, φυσικά καταλαβαίνετε ότι η πρόγνωση είναι βαριά.
Λοιπόν, να ένα νεόπλασμα. Κοιτάξτε, παιδιά, τη θηλακιώδη διαφοροποίηση. Εδώ είναι πολύ καλά διαφοροποιημένος. Έτσι. Βλέπει ακόμα και κολοειδές κανείς μέσα στα νεοπλασματικά θηλάκια. Ομοιόμορφοι, στρογγυλοί πυρήνες. Μερικά μικρά πυρήνια, μητώσεις δεν υπάρχουν. Έχουν μια καλή πολικότητα, έτσι, τα κυβοειδή κύτταρα στους αυλούς. Παρ' όλα αυτά, δεν μετράει τι βλέπουμε και πόσο καλά διαφοροποιημένο είναι το ίδιο το νεόπλασμα, όσο η παρυφή του και τι κάνει σε σχέση με την κάψα και τα ευρισκόμενα αγγεία, είτε στην κάψα είτε μετά από αυτή. Εάν υπάρχει διήθηση, τότε μιλάμε για θηλακιώδες καρκίνωμα. Άρα, σε ένα αδένωμα, αναμένουμε κάπως να είναι κάπως μεγαλύτερη η πυρήνης, με κάπως υψηλότερη αναλογία πυρήνα κυταροπλάσματος, αλλά δεν περιμένουμε να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές μορφολογικά από το φυσιολογικό θηροειδικό παρένχυμα. Ακόμα και στο θηλακιώδες καρκίνωμα μπορεί η διαφοροποίηση να είναι τόσο καλή που σε κυταρικό επίπεδο να μην μας λέει πάρα πολλά πράγματα για την κακοήθεια. Προχωρούμε στο επόμενο περιστατικό που αφορά την παθολογία των επινεφριδίων. Είναι μία 35χρονη έτσι παχύσαρκη γυναίκα που έχει, μας αναφέρει ότι έχει αδυναμία κυρίως στους ώμους και στους μυρούς. Αυξανόμενη δίψα, πονοκέφαλος, αυτόματοι μολοπισμοί, η έμεινος ρίση έχει μειωθεί, έτσι, και έχει και συμπτώματα κατάθλιψης. Φαίνεται ένα πρόσωπο έτσι κάπως πρισμένο, το λεγόμενο πανσελινοειδές προσωπείο και μια κεντρική παχυσαρκία στην περιοχή του κορμού. Στα πλάγια της κοιλίας βλέπουμε ερυθροειώδεις ραβδώσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση και αδυναμία στους εγγύς μυς αμφωτέρων των ώμων και των ισχύων. Συνήθως αναφέρουν δεν μπορούν να σηκωθούν εύκολα αυτοί οι ασθενείς από... Υπάρχει μια κεντρομελική αδυναμία. Κεντρομελική αδυναμία. Αυτή η αδυναμία, γιατί ακριβώς η υπερκορτιζολεμία κάνει αυτή τη λεγόμενη καταστροφή των μυϊκών ινών με αποτέλεσμα ασθενείς αδυνατή να σηκωθεί και τη σηκωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, υπήρχε ένα τέτοιο συνδυασμό που σίγουρα σκεφτήκαμε μια ενδοκρινική διαταραχή. Οπότε έγιναν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Βρίσκεται εδώ πέρα πολύ υψηλή η τιμή της γλυκόζης και γίνεται μια ολονύχτια καταστολή της παραγωγής των γλυκοκορτικοειδών με δεξαμεθαζόνη, όπου αποκαλύφθηκε ότι η κορτιζόλη ήταν στα 10. Ότι δηλαδή δεν κατεστάλλει από ό,τι το καταλαβαίνω. Λοιπόν, στη συνέχεια μπήκε στο νοσοκομείο, μετρήθηκε η κορτιζόλη το πρωί που είχε αυτήν εδώ την τιμή, σε σχέση με τις φυσιολογικές, και το απόγευμα στις 6 βλέπουμε τις αντίστοιχες τιμές της κορτιζόλης, το πρωί με το φυσιολογικό εύρος και το απόγευμα. Η ελεύθερη κορτιζόλη στα ώρα του 24ωρου ήταν 200, έτσι, αυξημένη, και η ACTH ήταν στα 125. Λοιπόν, έγινε δοκιμασία καταστολής με χαμηλή δόση της δεξαμεθαζόνης, με τα ούρα που συλλέχθηκαν μετρήθηκαν τα 17 υδροξικορτικοστεροειδή και βρήκαμε ότι ήταν στα 12 μιλιγκράμμ. Και στη συνέχεια έγινε καταστολή με υψηλή δόση, βλέπουμε εδώ τη δόση αυτή, και τα 17 υδροξικορτικοστεροειδή στα ούρα κατασταλήσαν κατά 70% και έγιναν 3,6. Δηλαδή βλέπουμε ότι η καταστολή επιτυχάνεται με την υψηλή δόση και μετά έχουμε τις απεικονιστικές εξετάσεις στον εγκέφαλο προφανώς για να ελέγξουμε την υπόφυση και στα επινεφρίδια. Λίγο πολύ αυτό έτσι να μας βάλετε λίγο στο έτσι στην κλινική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών και από πλευράς συμπτωματολογίας και από πλευράς δοκιμασιών. Η κλινική εικόνα είναι τις περισσότερες φορές και σπάνιο νόσημα ξεκάθαρη. Το θέμα είναι μετά να αποφασίσουμε αν προέρχεται από τα επινεφρίδια ή από την υπόφυση. Αυτό που θα μας καθορίσει είναι ACTH. Η άλλη ACTH είναι κάτω από 10 πίκρογραμμα ανά ml, αυτό σημαίνει ότι προέρχονται το cushing είναι από τα επινεφρίδια. Αν όμως έχει υψηλή ACTH όπως στη δική μας περίπτωση, μιλάμε για υποφυσιακό cushing. Τώρα, η δοκιμασία πλέον υψηλής καταδόσης με δεξαμεθαζόνη δεν τη χρησιμοποιούμε πλέον, γιατί τα ούρα 24ωρου σε συνάρτηση με τη χαμηλή δόση και την υψηλή ACTH καταδεικνύει την πηγή του προβλήματος. Και ως εκ τούτου προχωράμε κατευθείαν στην απεικόνιση του εγκεφάλου. Ωραία. Άρα αρκούνε η τιμή της ACTH. Μάλιστα. Απλά έχει γίνει πιο ευαίσθητη τη δοκιμασία καταστολής και τώρα πλέον είναι το 1,8. Α, ωραία. Μικρογραμμαδιέλ. Αυτό είναι πιο ευαίσθητο και αυτό μας δείχνει την υπόθεση. Προσοχή μόνο στο pitfall ότι εάν έχουμε μία αυξημένη STH,
Η παρατεταμένη αύξηση στη αίσθηση έχει τροφική δράση στην πινεφρίδια. Οπότε ενδεχομένως έχουμε δύο διωγγωμένα πινεφρίδια. Ή ένα διωγγωμένο πινεφρίδιο. Αυτό δεν θα πρέπει να μας ξεγελάσει ότι φταίει το πινεφρίδιο, θα πρέπει να ψάξουμε ακριβώς την ουσία του προβλήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι τα κλασικά έτσι, τα ευρήματα τα αντικειμενικά, με το χαρακτηριστικό προσωπείο, την κεντρική έτσι, την παχυσαρκία, εδώ τη διαμόρφωση έτσι, ενός ύβου, βλέπουμε εδώ, τις ραβδώσεις και επίσης χαρακτηριστικά η αδυναμία των εγγύς μειών και τα λοιπά, οι διαταραχές εμμηνουρίσεως, η δυσανεξία στη γλυκόζη και η εγκατάσταση του διαβήτη. Βλέπουμε τα κλινικά σημεία. Τώρα, οι βιοχημικές εξετάσεις είναι όπως τα είπαμε, έτσι, αυξημένη ελεύθερη κορτιζόλη στα ούρα, η έλλειψη του ημερήσιου ρυθμού διακύμανσης της κορτιζόλης στον ορό. Και είπαμε ότι ποιες είναι οι βασικές εξετάσεις που στοιχειοθετούν την διάγνωση αυτού του συνδρόμου. Η αντίστοιχη βιοχημική βάση είναι τα πολύ ψηλά επίπεδα της κορτιζόλης, έτσι, που είναι το κυριότερο γλυκοκορτικοειδές και μπορεί βέβαια να προκύψουν και από κάποια δραστηριότητα άλλα των κορτικοειδών. Η κατακράτηση νακτρίου και νερού που οδηγεί σε υπέρταση, η απώλεια καλίου, έτσι, προκαλεί υποκαλιεμική αλκάλωση, η μειωμένη ανοχή στην γλυκόζη, η απώλεια μυϊκής μάζας που τονίσαμε έτσι και κλινικά, η λέπτυνση του δέρματος και η αύξηση των επιπέδων των ανδρογόνων. Βλέπουμε εδώ ότι περιφερικά αυτά μετατρέπονται σε τεστοστερόνη και περισσεύουν έτσι τα ανδρογόνα, οπότε έχουμε συμπτώματα ακμής, υπερτρίχωσης και διαταραχών εμμηνουρίσεως. Τώρα, σε επίπεδο έτσι πρωτοπαθούς Cushing στα επινεφρίδια, η παρουσία των ανδρογόνων είναι κάπως ενδεικτική και για κακοήθεια, αν είναι κάτι που... Μάλιστα, αυξάνει την πιθανότητα κακοήθειας. Άμα έχει κάνει δηλαδή σύνδρομο τέτοιο αυξημένης τριχοφυΐας και αυτά. Αυξάνει ειδικά και η ταχύτητα, το πόσο σύντομα θα συμβούν αυτά τα συμπτώματα, αναδεικνύει αν είναι καρκίνωμα ή όχι. Μάλιστα. Μια ταχύως αυξανόμενη τριχοφυΐα είναι μάλλον δίδοτη για ένα καρκίνωμα που παράγει κορτιζόλη. Μάλιστα. Και η κατάθλιψη από πλευράς έτσι της υπερκορτιζολεμίας. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα την οζόδη υπερπλασία. Προσέξτε τους όζους εδώ. Μιλάμε τώρα για οζόδη υπερπλασία του φλοιού. Έχουμε πολλαπλούς έτσι σαν να σειραίουν οι όζοι. Και αυτό εδώ είναι αυτό που βλέπουμε, τα επίπεδα της ACTH. Είπαμε πόσο καθοριστικά είναι. Τώρα, αν έχουμε σε ένα αδένωμα της υπόφυσης, η ACTH θα είναι αυξημένη. Έτσι. Ενώ αν είναι... ένα άλλο ενδιαφέρον είναι κατά πόσο μπορεί αυτό να μπαίνει στο πλαίσιο παρανεοπλασματικού συνδρόμου. Οπότε και πάλι θα έχουμε αυξημένη την ACTH. Αυτό, να σας ρωτήσω κύριε Μπούτζη, μια απορία δική μου. Αυτό που είναι που παράγεται από ένα νευροενδοκρινικό καρκίνωμα και κάνει παρανεοπλασματικό. Πλάσματα του πνεύμα, μικροκυταρικά δηλαδή και καρκινόματα. Ναι, τα μικροκυταρικά μπορούν να μιμηθούν και τα ακριβώς και τα είναι οι διαφοροποιημένοι, τα νευροεκτονένα πλάσματα. Τα καλά διαφοροποιημένα. Τα καλά διαφοροποιημένα, εγώ αντιφερεθέτει, ναι. Όμως εκεί η CTH όντως είναι, μπορεί να είναι και δεκαπλάσια πάνω το φυσιολογικό και το κλειδί στο να δούμε το, γιατί και εκεί η εδραίωση των συμπτωμάτων είναι πολύ σύντομη. Mm-hmm. Εκεί κυρίως αυτό που η κλινική εικόνα είναι η υποκαλιεμία που προκαλείται. Μάλιστα. Από τη βαριά υποκαλιεμία. Άρα αυτό είναι το προεξάρχον ζήτημα, είναι τη βαριά υποκαλιεμία. Υποκαλιεμία. Και όχι τόσο το κλινικό σύνδεμο τη ραγάδε mm-hmm. και το κλινικό στο κλασικό σύνδεμο που σε το χρόνο του για να αποδομηθεί το κολαγόνο από το δέρμα. Και φυσικά ο τρόπο να το ανεπτύξουμε, το οκτροσκάν. Δηλαδή συσυμμασμένο με ίνδιο δίνουμε οκτροδίδιο για να μπορέσει να συμμαχτεί και να εντοπίσουμε την νόσο. Μάλιστα. Ενώ όταν έχουμε ένα νεόπλασμα στον επινεφριδιακό φλοιό ή μια αυτόνομη υπερπλασία, είναι πολύ χαμηλή η ACTH. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τους σειραίοντες όζους στο πλαίσιο μιας οζόδους υπερπλασίας και από εκεί και πέρα, στην προκειμένη περίπτωση, ήταν ένα κόρτικο τρόπο αδένωμα της υπόφυσης που παρήγαγε την ACTH. Παρόμοια υπερπλασία στον επινεφριδιακό φλοιό μπορεί να γίνει και αν έχουμε εξωγενώς περίσσια της ACTH. Τώρα, αν θα μπορούσε να έχει και υπεραλδοστερονισμό, αν και ασυνήθιστο, θα μπορούσε να είναι ένα λειτουργικό αδένωμα από τον φλοιό
και στις λοιπές περιπτώσεις θα ήταν μια αυτόματη υπερπλασία της πυροειδού ζώνης του επινεφριδιακού φλοιού. Το ανδρογενετικό σύνδρομο που είπαμε εδώ πέρα, έλλειψη παραγωγής κορτιζόλης, εμφανίζει σημαντική απελευθέρωση της ACTH από τα κορτικοτρόπα κύτταρα της πρόσθειας υπόφυσης και επακόλουθη υπερπλασία. Η ασθενή μας λοιπόν θα μπορούσε να έχει ένα αδένωμα στην υπόφυση που της έκανε το σύνδρομο αυτό το Cushing. Βλέπουμε την οζόδη υπερπλασία ιστολογικά. Ήδη φαίνονται, παρότι είναι μικρή μεγέθυνση, φαίνονται έτσι κάπως κάποιοι όζοι που φαίνεται έτσι κάπως ατελώς να ξεχωρίζουν από κάποια διαφραγμάτια. Εδώ βλέπουμε μόνο το φλοιό. Δυσκολευόμαστε να δούμε τη μυελώδη μοίρα. Είναι οχρή, έτσι γενικά, γιατί έχουν άφθονη περιεκτικότητα σε λιπίδια. Αντίστοιχα δηλαδή με τα φυσιολογικά κύτταρα των ζωνών. Και αυτά η υψηλή περιεκτικότητα σε λιπίδια είναι ότι χρησιμοποιείται η χοληστερόλη ως υπόστρωμα για να παραχθούν οι στεροειδείς ορμόνες. Βλέπουμε τώρα σε μεγαλύτερη μεγέθυνση την οζόδη υπερπλασία. Εδώ είναι υπερπλασόμενα κύτταρα που μοιάζουν πάρα πολύ με τα φυσιολογικά κύτταρα της τυλιδωτής ζώνης. Κοιτάζετε τους πυρήνες, είναι ομοιόμορφοι κτλ. Και φαίνεται το κυταρόπλασμα να έχει κάτι λιποσταγονίδια. Το λίο ενδοπλασματικό δίκτυο είναι εκείνο που ευθύνεται για την παραγωγή των ορμονών. Και πάμε τώρα να δούμε και την ατροφία, η οποία μπορεί να είναι ιατρογενής. Βλέπουμε μια λωρίδα έτσι να έχει γίνει ο φλοιός των επινεφριδίων, να έχει λεπτυνθεί πάρα πολύ και αυτό να αντικατοπτρίζεται και στο βάρος του αδένα. Τα κύτταρα, να πούμε, στο φλοιό των επινεφριδίων, έτσι, από τη σπυροειδή ζώνη είναι η αλδοστερόνη και από τη στυλιδωτή ζώνη η κορτιζόλη και από τη δικτυωτή τα στεροειδή. Αυτός ο ασθενής με την ατροφία θα μπορούσε να έχει Cushing? Ναι. Πώς? Εάν είχε εξωγενώς θεραπεία με κορτικό στεροειδή, οπότε θα καταστέλλονταν τα κύτταρα στην υπόφυση και θα ατροφούσε ο φλοιός του επινεφρίδιου και αυτό θα μπορούσε να κάνει Cushing. Αυτό τώρα βέβαια η εξωγενής χορήγηση είναι το ιατρογενές Cushing. Το ιατρογενές. Το βλέπουμε σε άτομα που έχουν ερωματοπάθειες, ιοταφική αρτηρίδα, πέρα χρονίες, χρόνιες. Εκεί ναι, έχουμε καταστολή των επινεφρυδίων και είναι τροφικά δίκαινε ταινία. Είναι γιατί έχουν ακριβώς παλίδρομη, γιατί υπάρχει παλίδρομη ρύθμιση, εγώ δεν έχω σε αυτό το τρίτο. Ένας άλλος ασθενής με τέτοια ατροφία να έχει την όσο του Άντισον, ναι, με τόσο σοβαρή ατροφία σαν και αυτή που είδαμε, βεβαίως θα μπορούσε να πάσχει και από νόσο του Άντισον. Βέβαια, εκτός δεν θα είχε εξωγενή χορήγηση. Οι κοινές αιτίες της υπολειτουργίας των επινεφρίδιων βλέπουμε εδώ αυτοάνωση λεμφοκυταρική επινεφρίδιδα, κοκκιωματώδεις λοιμώξεις, ανεπάρκεια της πρόσθειας υπόφυσης. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν τα επινεφρίδια σε υπολειτουργία. Τώρα, αν υπάρχει μετάσταση από κάποιο άλλο όργανο, από πνεύμον, από κάποιον άλλο καρκίνο, αυτά συνήθως οι μεταστάσεις δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των επινεφρυδίων. Να λοιπόν πάμε να δούμε λίγο τα νεοπλάσματα. Βλέπουμε ένα αδένωμα στην επιφάνεια διατομής, έτσι είναι κυτρινόφαιο, φαίνεται καλά περιγεγραμμένο και ίσα που μπορεί να δει κανένας τον ιστό τον παρακείμενο, εδώ, που έχει ατροφήσει από την πίεση που υφίσταται από το αναπτυσσόμενο αδένωμα. Γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να είναι ένα αδένωμα που κάνει αληθή υπεραλδοστερονισμό. Το αδένωμα που παράγει τα γλυκοκορτικοειδή έχει μειώσει την παραγωγή της ACTH με την ανάδρομη ρύθμιση και έτσι προκαλείται ατροφία του φυσιολογικού φλοιού. Ένα αδένωμα που παράγει μόνο αλδοστερόνη δεν θα επηρέαζε την έκρηση της ACTH. Κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό, δηλαδή αυτό έχει να κάνει με την κορτιζόλη. Αυτή είναι εκείνη που. Απλά ακριβώς. Απλά θέλω να πω όμως ότι η κορτιζόλη σε υψηλές δόσεις συνδέεται, κάνει κορεσμό και των αλατοκορτικοειδικών τροχαίων. Γι' αυτό και έχουμε υπέρταση στο σύνδρομο Cushing. Ενώ αντίθετα, αν είχαμε υπεραλδοστερονισμό μόνο, τότε θα είχαμε μια κατάσταση υπερνατριεμίας, υποκαλιεμίας και θα είχαμε το λεγόμενο σύνδρομο Cohn. Δηλαδή, πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός, βλάπτει τη εξωτερική στιβάδα και μιλάμε για ένα σύνδρομο το οποίο αφορά μόνο τον αλδοστερόνη. Και η ρενίνη τότε θα ήταν χαμηλή. Βεβαίως. Θα είχαμε κατεσταλμένο το πλάσμα ρενίνη activity, την ενεργότητα της ρενίνης και αυξημένη αλδοστερόνη. Απλά θέλω να τονίσω μόνο ότι υπάρχει ένα χειμερικό γονίδιο με σπάνια πάθηση, που στο χειμερικό γονίδιο με την αύξηση της ACTH, επειδή είναι χειμερικό γονίδιο, στο
συμπαράγει αλδοστερόνη και κορτιζόλη. Είναι μια σπάνια οντότητα που αξίζει να σημειωθεί, γιατί την βρίσκουμε αρκετά σπάνια και δυσκολεύει τη διαφορική μας διάγνωση. Και για να ρωτήσω κάτι για τα παιδιά, για να είναι έτσι σε ενάργεια, αν σε μια περίπτωση έτσι υπεραλδοστερονισμού συνοδεύεται από αύξηση της ρενίνης, τι μπορείτε να καταλάβετε για την παθογένεση της αλλίωσης αυτής? Να έχουμε δηλαδή όχι αυτό που είπαμε τώρα, να είναι αυξημένη η αλδοστερόνη και χαμηλή η ρενίνη, αλλά να είναι αυξημένη. Πού νομίζετε ότι υπάρχει το πρόβλημα και δημιουργείται ο υπεραλδοστερονισμός? Αν είναι υψηλή η ρενίνη, τι πρόβλημα υπάρχει? Για σκεφτείτε να μου γράψετε, για να μιλάτε κι εσείς λιγάκι, να μην στα νεφρά, έτσι, να είναι ένας άρρωστος δηλαδή που έχει έτσι, νεφρική ανεπάρκεια. Εντάξει. Οπότε θα ανεβάσει τη ρενίνη και θα κινητοποιηθεί το σύστημα. Να πω μόνο ότι αυτό που θέλω να θυμούνται για τα παιδιά, σίγουρα θα μπουν στην κλινική ως λούπο, αυτό που αυξάνει τη ρενίνη είναι η ένδυα του ενδαγιακού όγκου. Οποιαδήποτε κατάσταση, είτε αιμορραγία λέγεται αυτό, είτε οτιδήποτε άλλο, μειώνει τον ενδαγιακό όγκο, οδηγεί μάλλον στην αύξηση της παραγωγής της ρενίνης από την παραπληρωματική σχέση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το αδένωμα από το καρκίνωμα, υπάρχουν κάποια κριτήρια πάθολογο-ανατομικά που το ξεχωρίζουν. Το επινεφρυδιακό αδένωμα από το καρκίνωμα, φυσικά η χορήγηση μεταστάσεων, το μεγάλο μέγεθος, η νέκρωση, οι πολλές μυτώσεις και η αγκιακή διήθηση χαρακτηρίζουν το καρκίνωμα του φλοιού. Θυμάσαι, Μυρτό, που είχαμε ένα μεγάλο, έτσι. Πόσο μεγάλο ήταν αυτό? 14 εκατοστά, έτσι. Ωραία. Αυτό δεν ξέρω αν το θυμάστε σαν περιστατικό. Αυτό είχε δώσει συμπτωματολογία από υπερέκριση? Όχι, ήταν, όχι. Ήταν αυτό μόνο από πίεση, γιατί αυτό ήταν non-functional, μη λειτουργικό. Μη λειτουργικό. Και ήταν στα πλαίσια της πίεσης που είχε στις γειτονικούς τους 14 εκατοστά. Θυμάμαι τη Μυτιλίνα, ήταν ασθενής. Είχε ένα βάει σκορ, θυμάμαι ένα σκορ. Ναι, το είχαμε μετρήσει, ναι, το είχαμε κοιτάξει. Ήταν ξεκάθαρο καρκίνωμα και λόγω μεγέθους. Και το μέγεθος, ναι. Λοιπόν, βλέπουμε το αδένωμα καλά περιγεγραμμένο, με οχρά κύτταρα που περιέχουν τα λιπίδια, σε μεγαλύτερη μεγέθυνση, έχουν έτσι και ένα λεπτό αγκιακό δίκτυο γύρω από τα διαυγή κύτταρα, αυτό είναι το αδένωμα, κάνουν έτσι και σαν φωλίτσες, έτσι ένα εμφολιασμένο πρότυπο. Τώρα, να τα ξεχωρίσουμε από τα φυσιολογικά κύτταρα του επινεφρυδιακού φλοιού ή από εκείνα ενός όζου, στο πλαίσιο υπερπλασίας, μικροσκοπικά δεν μπορούμε. Φυσικά, σε επίπεδο μοριακό, εφόσον είναι κλονική η ανάπτυξη εκείνη των κυττάρων του αδενώματος, θα μπορούσε με μοριακή ανάλυση να ξεχωρίσει. Και κοιτάζετε εδώ, αυτό πόσο μεγαλύτερο είναι, έτσι, μια κυτρινέρυθρη μάζα. Εδώ πρόκειται για ένα καρκίνωμα και βλέπετε ότι σε επιφάνεια διατομής έχουμε έναν ακανόνιστο χρωματισμό, διότι κάποιες περιοχές έχουν νεκρωθεί, επειδή έχει μεγάλες, ας πούμε, ανάγκες σε αγκίωση και τα λοιπά, δεν προλαβαίνει η νεοαγκίωση που πιθανώς αναπτύσσεται να το θρέψει. Άρα, όπως και πάρα πολλά κακοήθη νεοπλάσματα, χαρακτηρίζονται από νέκρωση. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν το καρκίνωμα. Λίγο που έχει απομείνει από το φλοιό του επινεφρυδίου. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερα τα καρκινώματα όταν την χάνουν κλινικής προσοχής? Θέλετε λίγο να το σκεφτείτε, να μου πείτε τη γνώμη σας, γιατί τα καρκινώματα του φλοιού των επινεφρυδίων είναι γενικά πολύ μεγαλύτερα από τα αδενώματα όταν δίνουν κλινικές εκδηλώσεις. Τι λέτε? Και μετά να δούμε λίγο και μια ερώτηση που μας έχουν γράψει εδώ. Τι λέτε, γιατί το καρκίνωμα να είναι μεγαλύτερο όταν γίνεται κλινικά αντιληπτό? Τα αδενώματα είναι συνήθως λειτουργικά, όσο πιο χαμηλά διαφοροποιημένο είναι, δεν αναμένει κανένας να παράγει ορμόνες. Έτσι. Ωραία. Ναι, αλλά τα guidelines λένε ότι τα καρκινώματα του φλοιού του επινεφρυδίου είναι 50-50. Τα 50% λειτουργικά, τα 50% μη λειτουργικά. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο η λειτουργικότητα στην προκειμένη περίπτωση. Το μέγεθος είναι το πρόβλημα. Το μέγεθος, αποκλειστικά. Αν είναι πάνω από 6 εκατοστά, η πιθανότητα βάσει των κλινικών κριτηρίων να είναι καρκίνωμα 50%. 50%. Είναι 50-50. Όσο μεγαλώνει, μάλιστα, είναι αντιστρόφως ανάλογα προς τη διάγνωση του αδενώματος. Ωραία, και πριν περάσουμε στην επόμενη περίπτωση, για να δούμε μια ερώτηση που είχα δει. Η κορτιζόλη δεν αδρανοποιείται από την αφιδρογονάση
σε νεφρά και αναστέλλεται η αλατοκορτικοειδής δράση. Είναι αυτό που λέγαμε πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η υπέρταση με την κορτιζόλη. Για να δούμε την ερώτηση. Λοιπόν. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι. Λέει, η κορτιζόλη δεν αδρανοποιείται από την αφιδρογονάση στα νεφρά και αναστέλλεται η αλατοκορτικοειδής δράση. Αυτό που είπαμε προηγουμένως είναι ότι έμεσα, γιατί εδώ κοιτάζει λίγο την παθοφυσιολογία της νόσου, που εντάξει δεν θα επιτρυφήσουμε νομίζω τα παιδιά του, στο επόμενο έτσι θα διδαχθούν ξεκάθαρα, θα κάνουμε και εμείς μαθήματα, κάνουμε μαθήματα από αυτού. Απλά θα σας πω αδρά, ειδικά για φέτος, να θυμούνται ότι οι υψηλές ακριβώς ποσότητες δεν θα τόσο τονίσουμε το παθοφυσιολογικό μηχανισμό, θα τονίσουμε στο κλινικό σημείο, το οποίο είναι η δέσμευση των αλατοκορτικοειδικών υποδοχέων ακριβώς σε υψηλές ποσότητες. Για παράδειγμα, αν δώσουμε εξωγενώς μετρών μεθυλπρεδνιζολόν πάνω από 50 μιλιγράμμ, αυτή η ποσότητα και άνω θα κάνει δέσμευση των αλατοκορτικοειδικών υποδοχέων. Βέβαια, ο μηχανισμός θα σου γράψει συνάδελφος, ισχύει, αλλά νομίζω ότι είναι ειδικά για φέτος. Σωστά. Είναι εκτός νομίζω ύλης και δεν θα εμβαθύνουμε εκεί. Ωραία. Να περάσουμε στην επόμενη περίπτωση. Είναι μια έφηβη που ήρθε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών με κόπωση, απώλεια βάρους, πολυδιψία, πολυουρία, έμετο και υπνηλία. Είχε αυτές τις τιμές στην αρτηριακή της πίεση, 110 σφίξεις το λεπτό, οχρά άκρα και βαθιές παρατεταμένες αναπνοές συνοδευόμενες από αναστεναγμό. Βλέπουμε εδώ πέρα τον εργαστηριακό έλεγχο, τη γλυκόζη στα ούρα, 4 σταυροί, τις κετώνες των ούρων, τη γλυκόζη στο πλάσμα, νάτριο, κάλιο, διτανθρακικά, το pH, την μερική τάση του διοξιδίου του άνθρακα και την ουρία. Αντιμετωπίστηκε αυτό το οξύ επεισόδιο και ξεκίνησε η ινσουλίνη 2 φορές την ημέρα. Τώρα, τι συνέβη 25 χρόνια αργότερα, όταν ήταν πια γυναίκα 37 ετών, ήρθε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών με οξύ υποστερνικό θωρακικό άλγος, που ακτινοβολούσε στον τράχυλο και στον αριστερό άνω άκρο. Εδώ και μισής ώρας υπήρχε αυτός ο πόνος, συνοδευόταν από ναυτία και εφίδρωση. Τι νομίζετε αυτή η συμπτωματολογία ότι μπορεί να σημαίνει από αυτά που έχουμε πει στο προηγούμενο εξάμηνο? Οξύ υποστερνικό, έτσι σταθερό άλγος για έμφραγμα, μάλιστα. Οπότε έγιναν οι εξετάσεις και συγκεκριμένα βλέπουμε εδώ το ισοένζυμο αυτό της κινάσης της κρεατίνης, την τιμή του, έτσι, όπως επίσης και την ολική κινάση της κρεατίνης και την τροπονίνη. Και φυσικά το έμφραγμα επιβεβαιώθηκε και ηλεκτροκαρδιογραφικός και παρέμεινε στο νοσοκομείο η ασθενής και φυσικά τη ζητήθηκε τακτική παρακολούθηση, η οποία δεν συμμορφώθηκε όμως καλά και ήρθε 2 χρόνια αργότερα με γενικευμένο είδημα. Δεν υπήρχαν πια σημεία καρδιακής ανεπάρκειας. Νευρολογικά, μυϊκή αδυναμία και απώλεια αίσθησης και στα δύο άκρα. Τι μπορεί να δηλώνει αυτό σε σχέση με το συστηματικό νόσημα που μελετάμε? Την απώλεια αίσθησης και στα δύο άκρα. Πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Νευροπάθεια, μάλιστα. Και έχουμε και αμφωτερόπλευρα προβλήματα στην όραση. Γίνεται λοιπόν εξέταση του βυθού, των βυθών, των οφθαλμών και βλέπουμε μικροανευρίσματα στα αμφιβληστροειδικά αγγεία. Η σφιγμή της ήταν ψηλαφυτή. Τι νόημα έχει αυτό, γιατί κοιτάξαμε τους σφιγμούς, τι σκεφτήκαμε και ψάξαμε τους σφιγμούς αυτήν την ασθενή, αν είναι ψηλαφυτή ή όχι. Αγγειοπάθεια, έτσι. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, περιφερική μάστα, οι εργαστηριακές εξετάσεις αποκάλυψαν αύξηση της ουρίας, του αίματος και της κρεατινίνης στον ορό. Όπως έχουμε πει, αυτά σημαίνουν νεφρική ανεπάρκεια και η εξέταση των ούρων αποκάλυψε τη γλυκόζη, 2 σταυρούς, σε αυτό το επεισόδιο λέμε τώρα που βλέπουμε την άρρωστη, και μαζική πρωτεϊνουρία. Η μαζική πρωτεϊνουρία με ποιο από τα συμπτώματα που αναφέραμε προηγουμένως συνδέεται? Αυτά που φαίνονται εδώ σε αυτή την παράγραφο. Με
Το είδημα, έτσι. Ναι, το είδημα. Και όταν είναι έτσι μαζική η πρωτεϊνουρία, αυτό το είδημα πώς αποδίδεται, με ποιον όρο, όταν έχουμε έτσι μαζική πρωτεϊνουρία πάνω από 3-3,5 γραμμάρια να χάνεται το λεύκομα από τα ούρα, νεφρωσικό, έτσι. Ωραία. Λίγο πολύ εκτός από τη μικροαγγειοπάθεια, νομίζω όλα τα άλλα. Κοίταξε, πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό η μαζική πρωτεϊνουρία στο διαβήτη. Είναι η αυτή η λεγόμενη οζόβης, η διάχυτη σπήρα από το σκλήρυνση, που δυστυχώς αυτή θα οδηγήσει να συντομούν σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Είναι δύσκολο να στρέψει. Εγώ όμως είναι το δικηγόρο του διαβόλου και θα ρωτήσω το εξής. Πόσο συχνά βλέπουμε ένα άτομο, 39 γυναίκα, 37 ετών, να κάνει αυτό. Έφραγμα. Ποια είναι η αιτία του εφράγματος στην προκειμένη περίπτωση, κατά τη γνώμη των παιδιών? Ποια είναι λοιπόν η αιτία του εμφράγματος, αυτή τη νέα? Σε 37χρονη γυναίκα. Αγγειοπάθεια των Στεφανιαίων λόγω αθυροσκλήρωσης. Ναι, αλλά η αιτία, η βασική αιτία ακριβώς είναι ο αυτοάνωσος κακάριθμισμένος διαβήτης. Έτσι, ο κακάριθμισμένος διαβήτης, όχι ο διαβήτης μόνο, γιατί υπάρχουν διαβητικοί ασθενείς, τύπου 1 διαβητικοί, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ο κακάριθμισμένος διαβήτης είναι ο προάγγελος του ισοδύναμου της Στεφανιαίας νόσου. Και όλες αυτές οι επιπλοκές λοιπόν έχουν, έχουν με την κακή ρύθμιση. Την κακή ρύθμιση. Ωραία. Έχουμε και μάθημα, δηλαδή, στην παθολογική φυσιολογία, ειδικά για το κομμάτι της πώς η κακή ρύθμιση σχετίζεται με την ενεργοποίηση όλων αυτών των παθοφυσιολογικών ενεργειών, ας πούμε. Αυτό το κάνετε τώρα σε αυτό το εξάμεινο, στο πέμπτο που είναι τα παιδιά. Το κάνω στο έκτο. Α, στο έκτο. Εντάξει, θα το ακούσουν αργότερα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ την αορτή, έτσι μεγάλο αγγείο με πολλαπλές άθυροσκληρυντικές βλάβες, έτσι μετά λόγω του μακροχρόνιου μη σωστά ρυθμισμένου διαβήτη. Εδώ είναι σε μεγάλα αγγεία, εκτεταμένη άθυροσκλήρυνση. Είναι μια διαδικασία που επιταχύνεται στους διαβητικούς ασθενείς και φυσικά η κλινική συνέπεια είναι όταν προσληφθούν αγγεία η περιφερική αγγειακή νόσος, ανέβρισμα στην αορτή, η νεφρική ανεπάρκεια, η ισχυμία του μυοκαρδίου, του γαστρεντερικού, το εγκεφαλικό επεισόδιο και φυσικά η βλάβη στον αμφιβληστροειδή. Εδώ είναι μια θέση ανατομική που μπορούμε να τα δούμε, έτσι, να παρατηρήσουμε τα μικρά αιμοφόρα αγγεία βλέποντας έτσι κατά την οφθαλμοσκόπηση και υπάρχει ένα σύνολο τέτοιων μεταβολών που συνιστούν την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Συγκεκριμένα βλέπουμε μια μεγάλη οχρή περιοχή ειδήματος γύρω από την οχρά κοιλίδα η οποία είναι ανάγκυος και πολλά μικρά νέα αιμοφόρα αγγεία, μια νεοαγγείωση δηλαδή, καθώς και αιμορραγικές αιστείες. Βλέπουμε εδώ την περιοχή του οπτικού νεύρου, της οχράς κοιλίδος, που δεν υπάρχει αγγείωση, μια ειδηματώδης πέριξ περιοχή και κάποιες περιοχές όπου μπορούμε να δούμε έτσι την νεοαγγείωση που αναπτύσσεται και κάποιες περιοχές που έχουν σπάσει αυτά τα νεοαγγεία, γιατί ως γνωστόν τα νεοαγγεία είναι και εύθραυστα, σπάνε πάρα πολύ εύκολα, οπότε μπορεί να κάνουν μικρές αιμορραγικές αιστείες. Η παθογένεση, έτσι, η ισχυμία λόγω της μικροαγγειοπάθειας και των άθυροσκληρυντικών αγγειακών διαταραχών είναι ένα ερέθισμα για να κάνει αυτήν την νεοαγγείωση. Και αυτά τα αγγεία, όπως είπαμε, είναι επιρρεπή στο να σπάσουν. Εξιδρώματα μπορεί να παρατηρηθούν επίσης στον αμφιβληστροειδή, αθυρωματικά έμβολα, αποσπασμένα από αορτική ή καροτιδική πλάκα, αιμορραγική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και μικροανευρίσματα. Τώρα, οφθαλμικές επιπλοκές. Καταράκτης, γλαύκωμα, μειωμένη οπτική οξύτητα και τύφλωση. Για να δούμε τώρα τους νεφρούς. Λοιπόν, άλλο ένα όργανο που προσβάλλεται πολύ σοβαρά στο διαβήτη, από την αγγειακή νόσο, που μπορεί να προσβάλλει και μεγάλα και μικρότερα αγγεία στο υπόστρωμα του νεφρού, όπως επίσης και τα τριχοειδή, στα σπειράματα, συν την αυξημένη προδιάθεση σε λοιμώξεις που έχουν οι διαβητικοί ασθενείς. Βλέπουμε τη μακροσκοπική εικόνα και κυρίως πρέπει να δούμε έτσι μια διάχυτα έτσι λεπτοκοκκιώδη όψη στην επιφάνεια του φλοιού, που ουσιαστικά αυτό το πράγμα τι συνδένει. Σημαίνει την αρτηριδιοϊαλίνωση, έτσι. Είναι σαν να κλείνουν τα μικρά αγγεία και να δημιουργούν πάρα πολλά μικροέμφρακτα που δίνουν αυτή την κοκκιώδη εμφάνιση στην εικόνα. Τώρα, εξωτερική λεπτοκοκκιώδης επιφάνεια,
είναι αυτή εδώ, στο νεφρικό φλοιό, ή βλέπουμε εδώ την επιφάνεια διατομής και είναι η περίπτωση που μπορεί να καταστρέψει ο διαβήτης τους νεφρούς και να οδηγηθεί σε τεχνητό νεφρό ο ασθενής. Οι μακροχρόνιες επιπλοκές, έτσι, σε όλα τα μεγέθη μπορεί να αναπτυχθεί άθυρος κλήρυνση στις συνήθεις περιοχές που έχουμε πει από το κυκλοφορικό σύστημα, ορτή, καροτιδικές αρτηρίες, περιφερικές αρτηρίες, στεφανιές αρτηρίες και βλέπετε ότι έχουν 100 φορές αυξημένα ποσοστά άθυροσκληρυντικής στένωσης του μεσαίου μεγέθους αρτηριών, μυριαία, υγνιακή και φυσικά και τα συνακόλουθα αυξημένα ποσοστά της γάγκρενας, ευπάθειας ελιμόξης και οι λιμόξεις αυξάνουν τις ανάγκες σε ινσουλίνη. Γι' αυτό η διαβητική τύπου 1 η λιμόξης μπορεί να είναι αιτία να προκληθεί και τοξαίωση και φυσικά η νευροπάθεια. Τώρα, όταν ήρθε στη δεύτερη εισαγωγή της, αυτή η ασθενής είχε στη στεφανιαία αθυροσκλήρυνση, που είναι σπανιότατη σε μια νέα γυναίκα που είχε κάνει το έμφραγμα του μυοκαρδίου και είχαν προσβληθεί και τα σπειράματα του νεφρού και επίσης και τα αγγεία στο βυθό του οφθαλμού. Περιφερική αγγειακή νόσο δεν φαίνεται να έχει. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το παρένχημα, πώς θα σχολιάζατε έτσι αυτήν εδώ την περιοχή, περί τίνος πρόκειται, ποια δομή είναι αυτή που βλέπουμε και τι αλλίωση έχει. Τι λέτε, παιδιά? Να δούμε ποιο στοιχείο του νεφρικού παρενχήματος έχει εδώ προσβληθεί από το διαβήτη. Η πάχυνση των αγγείων είναι αυτή. Μάλιστα. Για κοιτάξτε εδώ πέρα σε ποια δομή του νεφρικού παρενχήματος βρισκόμαστε και τι έχει. Για δείτε εδώ, παρότι είναι έτσι κάπως χαμηλή μεγέθυνση, φαίνεται εδώ πέρα κάτι. Είναι σπείραμα, πολύ ωραία. Για να τα δούμε λοιπόν αυτά όλα. Έχουμε την πάχυνση και την ιαλοειδοποίηση στο αρτηριακό τείχωμα. Στοιχεία προσβολής των σωληναρίων. Όλα αυτά φαίνονται γιατί αν κοιτάξετε εδώ το διάμεσο ιστό που έχει το νεφρικό παρένχημα, βλέπετε ότι είναι αυξημένος ο διάμεσος ιστός. Και ένα σπείραμα είναι πλήρως ιαλοειδοποιημένο, σκληρισμένο, γι' αυτό είναι και ακυταρικό, ενώ σε άλλα σπειράματα υπάρχουν όζης κλήρυνσης, έτσι είναι η οζώδης σπειραματοσκλήρυνση. Δείτε και αυτό εδώ. Να τα, αυτά που λέγαμε, το πλήρως ιαλοειδοποιημένο σπείραμα, το πεπαχισμένο αγγειακό τείχωμα που το βρήκατε, η ίνωση, έτσι, φυσιολογικά, στη φλοιώδη τουλάχιστον μοίρα του νεφρού δεν δικαιολογούνται περιοχές συνδετικού ιστού. Όλα αυτά είναι από την αλληλεπίδραξη των στοιχείων του νεφρώνα. Λοιπόν, αυτή η ασθενής είχε τον διαβήτη αυτόν που εμφανίζεται στην νεαρή ηλικία και είχε έρθει με την εικόνα της διαβητικής και τοξαίωσης. Τώρα, η παθογένεση των δύο μορφών διαβήτη, κάντε μας εσείς καλύτερα το σχόλιο. Θα πω μόνο πολύ απλά, ο διαβήτης τύπου 1 είναι ο αυτοάνωσος διαβήτης, δηλαδή υπάρχουν αντισώματα κατά του β' κυττάρου, είναι 4 διαφορετικά αντισώματα ανάλογα την ηλικία της διάγνωσης του ασθενούς, έτσι στην παιδική ηλικία υπάρχουν κατά του υποδοχεία του ψευδαργύρου 8, μετά υπάρχουν τα αντιγκά, τα κατά της ινσουλίνης, είναι 4 με υψηλή, ας το πούμε, διείσδυση, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή άπαξ και είναι θετικά, υπάρχουν, είναι παθογνωμονικά για την νόσο. Ο διαβήτης όμως τύπου 2 είναι ο διαβήτης των ενηλίκων, ο ενηλίκος που βλέπουμε στους ηλικιωμένους κυρίως ασθενείς και εκεί υπάρχει σχετική ανεπάρκεια ινσουλίνης, υπάρχει όμως ινσουλίνη, γι' αυτό και στους ασθενείς αυτούς δεν βλέπουμε διαβητική ετοξέωση συχνά, παρά μόνο όταν είναι παραμελημένος. Άρα, διαβητική ετοξέωση στον αυτοάνωσο διαβήτη, έχουμε αυτοάνωση καρκινοβήτη β' κυττάρου, τύπου 2 σημαίνει παχυσαρκία, άρα δυνατή το β' κύτταρο, το παγκρατικό β' κύτταρο να παράγει τόση ινσουλίνη, έτσι ώστε να μπορεί να ρυθμίσει τη γλυκόζη στον νερό. Λοιπόν, πάλι παιδιά εδώ βλέπετε το σπείραμα με τους όζους, τη οζώδη σπείραματος κλήρυνση, έτσι. Και επίσης υπάρχει και πάχυνση διάχυτη των βασικών μεμβρανών και αύξηση της θεμέλιας ουσίας, αλλά το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτές εδώ οι οζώδεις περιοχές, οι εναποθέσεις αυτές εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικές για το διαβήτη. Τώρα η παθογένεση είναι μια μη ενζηματική γλυκοζηλίωση των βασικών μεμβρανών,
Και φυσικά αυτά τι συνέπεια έχουν, την πρωτεϊνουρία και τελικά την νεφρική ανεπάρκεια. Μπορούμε να τα βάψουμε με χρώση ΠΑΣ, έτσι και να αναδείξουμε αυτές τις περιοχές, τα οζεία δηλαδή στο μεσάγγειο, αλλά παράλληλα και βλέπουμε εδώ την πάχυνση στην βασική μεμβράνη της βομάνιας κάψας, που αναδεικνύεται στη χρώση ΠΑΣ, και αυτή η παχυσμένη μεμβράνη, όταν είναι και αφορά και τα ένδοσπειραματικά τριχοειδή, είναι η αιτία που οδηγεί στην πρωτεϊνουρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την βιοχημική βάση, θα μελετήσετε όλα αυτά, έτσι, τα βιοχημικά, ας πούμε, συμβάματα, έτσι, την μετατόπιση της ορμονικής ισορροπίας υπέρ των ορμονών που είναι έναντι της ινσουλίνης, πώς προκύπτει η υπεργλυκαιμία, έτσι, η οσμωτική διούρηση κτλ., η κετογένεση, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και τελικά η μεταβολική οξέωση, η οποία είναι εκείνη που διεγείρει το αναπνευστικό κέντρο και δίνει, έτσι, αυτή τη βαθιά παρατεταμένη αναπνοή που συνοδεύεται από τον αναστεναγμό, προκειμένου να μειωθεί η μερική τάση του διοξιδίου. Κάτι έτσι για τα... Απλά θα πω ότι ο οργανισμός προσπαθεί να μειωθεί στην υπερλικαιμία, προσπαθώντας να πετάξει στα ούρα την περίσχεια της γλυκόζης. Έτσι υπάρχει, αυτό να θυμίσω μόνο, ότι ο οδός της γλυκόζης, του νεφρού και της γλυκόζης, είναι 180 μιλιγραμματία. Άμα οι τιμές περνάνε πάνω από αυτή την τιμή, ανεβούν πάνω από αυτή την τιμή, θα έχουμε γλυκοζουρία. Αυτό μόνο να τονίσω. Ωραία. Η οποία μακροχρόνια γλυκοζουρία θα καταστρέψει το νεφρό, φυσικά, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την εικόνα του παγκρέατος, έτσι, στον διαβήτη αυτόν τον μείον ισοελαιοεξαρτώμενο, έτσι. Βλέπουμε τις κυψέλες εδώ πέρα, το υπόστρωμα και μερικά από τα νησίδια. Πάμε να τα δούμε λίγο. Το λίπος, έτσι, τα νησίδια του Λάγκερχανς, εδώ. Τα βλέπουμε και κοιτάξτε λίγο έτσι όπως είναι. Τι θα λέγατε, έτσι όπως το βλέπετε το νησίδιο, αυτές εδώ οι περιοχές, γιατί έτσι να είναι κάπως μειωμένης, ας πούμε μειωμένης, μήπως υπάρχει κάποια εναπόθεση, πηγαίνει κάπου το μυαλό σας, τι μπορεί να εναποτίθεται εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, γιατί έτσι αυτό το άμορφο υλικό, τι θα μπορούσε να είναι. Αμυλοειδές, έτσι. Ωραία. Είναι ένα νησίδιο της ενδοκρινούς μοίρας, περιβάλλεται εδώ, είναι οι αδενοκυψέλες, και έχει κάποιες εκτεταμένες εναποθέσεις από αυτό το ιωσινόφιλο, το ομοιογενές υλικό, το οποίο έχει τις χρωστικές ιδιότητες του αμυλοειδούς, και αυτό συμβαίνει στον τύπου 2, τον διαβήτη, όταν βέβαια έχει χρονίσει. Οι κυψέλες εδώ γύρω και το νησίδιο με τις εναποθέσεις του αμυλοειδούς. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, έχουμε μόρια αμυλίνης, που είναι ένα πεπτίδιο που εκρίνεται μαζί με την ινσουλίνη από τα β' κύτταρα των νησιδίων. Πόσο συχνή είναι αυτή η αλλίωση, εντάξει, δεν είναι συχνή. Και το αμυλοειδές τι επίδραση έχει, μπορεί να παρεμβαίνει στην έκρηξη της ινσουλίνης, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο συμβαίνει. Οπότε αυτό ήταν για το διαβήτη, και πριν περάσουμε έτσι στα τελευταία δύο περιστατικά, που είναι ένα σύνδρομο νεοπλασμάτων που έχουν να κάνουν με το ενδοκρινικό σύστημα. Θέλετε μήπως κάτι να μας ρωτήσετε από αυτό που δείξαμε για την περίπτωση του σακχαρόδους διαβήτη? Όχι, οπότε βλέπω, άμα είναι, ίσως να έχουμε και λίγο χρόνο στο τέλος. Ας περάσουμε τώρα να δούμε ένα σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας. Είναι, εντάσσεται, λέει, συνήθως δεν κάνουν σιωπηλά εμφράγματα οι διαβητικοί ασθενείς λόγω της νευροπάθειας. Βεβαίως, ναι. Ένα μέρος αυτών, βεβαίως, ειδικά για τους διαβητικούς τύπου 2, έχουμε σιωπηλά εμφράγματα. Είναι τυπικό για το... και εκεί γι' αυτό ελέγχουμε την ασθενή που έχει ειδικά τύπου 2 διαβήτη. Mm-hmm. Ελέγχουμε, επειδή ακριβώς ξέρουμε ότι η εδραίωση του διαβήτη τύπου 2 είναι ισοδύναμο στη βάγκη, δηλαδή στεφανίας νόσου. Σε όλους τους ασθενείς που έχουν ένα προκάρδιο, άτυπο προκάρδιο άλλος, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τροπονίνη και καρδιογράφο, να αποκλείσουμε ακριβώς αυτά τα silent, τα σιωπηλά εμφράγματα. Σε αυτό λοιπόν το σύνδρομο της πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας που θα δούμε πρώτο, έχουμε σαν
κοινά στοιχεία το μυελοειδές καρκίνωμα του θυροειδούς αδένα και το φαιοχρωμοκύτωμα, ενώ στο 2α έχουμε και μια βλάβη πρωτοπαθής τους παραθυριοειδείς με τη μορφή της υπερπλασίας. Λοιπόν, είναι ένας νέος άντρας που εμφανίζει υπέρταση, επεισόδια κεφαλαλγίας, έτσι βλέπετε εδώ, εφίδρωση, αίσθημα παλμών και υπάρχει ένα ανώδυνο οζίδιο στο αριστερό τμήμα του τραχύλου. Αναφέρει ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει σε νέα ηλικία από καρδιακή προσβολή και έχει και δύο μικρότερα υγιή αδέλφια. Η αρτηριακή πίεση έχει αυτές εδώ τις τιμές, στολική και διαστολική. Ένας διογκωμένος λεμφανδένας, μεγέθους 3 εκατοστά, είναι ψηλαφυτός, παρακείμενα του πλευρικού ορίου του αριστερού λογού του θυροειδούς αδένα, χωρίς να συμφύεται με αυτόν, χωρίς άλλες κλινικές εκδηλώσεις από την περιοχή του τραχύλου ή του θυροειδούς αδένα. Δεν έχει ευρήματα η εξέταση της καρδιάς και της κοιλιακής χώρας και έχουμε εμφάνιση κεφαλαλγίας και αισθήματος παλμών την ώρα που περιμένει να κάνει το ηλεκτροκαρδιογράφημα και κοιτάξτε πόσο ψηλά φτάνει σε αυτή την περίπτωση η αρτηριακή πίεση. Έχουμε φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου γλυκός θυροειδικών οργωνών, αλλά οι μετανεφρίνες, που είναι τα προϊόντα διάσπασης της κατεχολαμίνης, είναι σημαντικά αυξημένες στα ούρα και παράλληλα η αξονική τομογραφία δείχνει ένα οζίδιο 4 εκατοστών στο αριστερό επινεφρίδιο, ενώ το δεξιό επινεφρίδιο είναι φυσιολογικό. Γίνεται λοιπόν αναρροφητική βιοψία διαλεπτής βελόνης της μάζας στον αριστερό τράχυλο και βλέπουμε εναπόθεση αμυλοειδούς και κάπως άτυπα επιθυλιακά κύτταρα που δεν φαίνεται ούτε να διαφοροποιούνται σε θυλάκια ούτε να κάνουν κολοειδές. Αν κάνουμε άνοσο κυταροχημία στα κύτταρα αυτά, αποβαίνουν θετικά για καλσιτονίνη. Άρα, ποια είναι η κυταρική προέλευση αυτής της βλάβης, από ποια κύτταρα του θυρεοειδούς αδένα φαίνεται ότι προκύπτει αυτή η αλλίωση που έδωσε τη μάζα, είναι από τα κύτταρα ΣΕ. Έτσι, τα κύτταρα ΣΕ, τα νευροενδοκρινικά διαφοροποιημένα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της καλσιτονίνης. Λοιπόν, τι βλέπουμε πρώτα. Λίγο το σχόλιο πρώτα πριν περάσουμε στις παθολογοανατομικές εικόνες έτσι για το ιστορικό. Θα πω μόνο ότι το κλειδί και εδώ στη διάγνωσή μας είναι το καλό ιστορικό. Πατέρας που κατέληξε πνίδια στην ηλικία του 35 ετών, αυτό καταδεικνύει, μάλλον αναδεικνύει ένα πιθανό οικογενές σύνδρομο. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία, βλέπετε μία έτσι συμπαγή ρόδα λόφεη μάζα, καλά περιγεγραμμένη και υπάρχει ένας περιφερικός δακτύλιος από τον παρακείμενο επινεφριδιακό φρύο και εδώ είναι το μη προσβεβλημένο τμήμα του επινεφριδίου. Εδώ λοιπόν είναι η αλλίωση της μυελώδους μοίρας, το φαιοχρωμοκύτωμα, ο δακτύλιος που είναι από γύρω, έτσι, από τον πιεζόμενο επινεφριδιακό φλοιό και εδώ το μη πιεσμένο, το μη προσβεβλημένο τμήμα του φλοιού. Λοιπόν, τώρα αυτή η μακροσκοπική εικόνα που είδαμε με το αδένωμα ή το καρκίνωμα του φλοιού, έτσι. Τώρα, οι όγκοι στο φλοιό του επινεφριδίου είναι συνήθως κυτρινόφεοι ή καστανόφεοι στη χρειά τους. Και εκείνοι που προκαλούν το σύνδρομο Cushing μπορεί επίσης να προκαλέσουν ατροφία στο μη προσβεβλημένο φλοιό των επινεφριδίων. Τα αδενώματα ζυγίζουν συνήθως, είπαμε, κάτω από 50 γραμμάρια, τα καρκινώματα πάνω. Τώρα, τα φαιοχρωμοκυτώματα έχουν έτσι μια ροζ γκριζοπή χρειά, δεν προσβάλλουν τον επινεφριδιακό φλοιό, γιατί είναι από τη μυελώδη μοίρα, έτσι, και το μέσο βάρος τους είναι γύρω στα 100 γραμμάρια. Τώρα, η πιθανότητα να είναι κακόηθες είναι ένα 10%, ο συγκεκριμένος ασθενής φαίνεται ότι πάσχει από πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 2α, διότι έχουμε το φαιοχρωμοκύτωμα, το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς που έχει κάνει μετάσταση σε τραχυλικό λεμφαδένα, που αυτό ήταν που έγινε κλινικά αντιληπτό και έγινε η παρακέντηση διαλεπτής βελόνης σε αυτόν. Η υπερπλασία του παραθυρεοειδούς μπορεί να εμφανιστεί σε αυτό το σύνδρομο, το MEN2α, αλλά σε αυτόν τον ασθενή έχει φυσιολογικό ασβέστιο, οπότε αυτό δεν είναι πιθανό. Επίσης δεν υπάρχουν σημεία σωματικής διάπλασης, αυτά που θυμίζουν έτσι το σύνδρομο Μάρφαν, αυτό την αραχνοδακτυλία ή νευρώματα βλενογόνια, τα οποία θα μας προσανατόλιζαν στο σύνδρομο MEN2β. Λοιπόν, βλέπουμε το φαιοχρωμοκύτωμα, αυτός είναι ο όγκος,
έτσι, έχει έτσι ένα οργανοειδές πρότυπο σε κάποιες συμπαγείς φωλιές που διαχωρίζονται μεταξύ τους από ένα πολύ λεπτό πλέγμα με τριχοειδή αγκία. Και μπορεί να υπάρχει και νέκρωση. Για να χαρακτηριστεί κακόηθες, είναι η ύπαρξη μετάστασης, αλλά σε μια περιοχή όπως είναι τα οστά, ο εγκέφαλος, το ύπαρξ, που δεν υπάρχουν παραγάγλια, γιατί επειδή είναι ίδιο ακριβώς πράγμα που είναι αυτό που λέμε σε άλλες θέσεις παραγαγλιώματα, μπορεί να είναι απλώς μια σύγχρονη ανάπτυξη, αν είναι άλλες περιοχές που έχουν παραγάγλια. Οπότε η ύπαρξη μετάστασης είναι σε ανατομική θέση που φυσιολογικά δεν υπάρχουν τα παραγάγλια. Λοιπόν, είναι κάπως ασαφή τα όρια τα κυταρικά, θυμίζουν λίγο συγκίτιο, συγκιτιακό πρότυπο. Οι πυρήνες παίζουν, μπορεί να είναι ομοιόμορφοι, μπορεί να είναι πλειόμορφοι κτλ. Αλλά το κυταρόπλασμα είναι έτσι μέτριο σε ποσότητα και κοκκόδες, γιατί αυτά είναι αυτό που περιέχει, είναι τα νευροεκριτικά κοκκία που μπορούμε να δούμε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, που είναι αυτά που αποθηκεύουν τις κατεχολαμίνες. Να λοιπόν μια φωλιά από τα κύτταρα του όγκου με τα αγκιακά διαφραγμάτια πέριξ αυτής. Οι κλινικές επιδράσεις των κατεχολαμινών, η αύξηση του καρδιακού παλμού, του αγκιακού τόνου και της αρτηριακής πίεσης, είναι έτσι κάπως η αύξηση επεισοδιακή, είναι έτσι επεισόδια κάπως παροξυσμικά που κάνει. Έχει, μπορεί να έχει και μια μόνιμη πέταση, συνήθως όμως υπάρχουν παροξυσμικά επεισόδια, που σημαίνει υπάρχει ένα εκκλητικό αίτιο, ναι. Και έχουν επεισόδια, αυτό που είναι το παθογνωμονικό είναι ότι έχουν υπέρταση με ταχυκαρδία. Γιατί όταν έχουμε ταχυκαρδία, μειώνεται ο όγκος παλμού. Άρα σε αυτό σημαίνει ότι μια ταχυκαρδία που συνοδεύεται με αύξηση του όγκου παλμού είναι de facto διάγνωση φαίαχρωμο κύτταρο. Εδώ μας έχω μια πολύ ωραία ερώτηση στο τέλος, αν τελειώσετε να το κλείσεις. Βεβαίως. Η μείωση της ροής του αίματος στο έντερο και τους νεφρούς, και επίσης μπορεί οι κατεχολαμίνες να επισπεύσουν την εγκατάσταση συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας κτλ. Σκυθάγχης, εμφράγματος. Οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι οι μεταβολίτες των κατεχολαμινών που αναζητώνται στα ούρα. Τα κλινικά χαρακτηριστικά είπαμε ότι είναι αυτή η υπέρταση, η οποία μπορεί να είναι παρατεταμένη έτσι με παροξυσμούς, το αίσθημα παλμών, η κεφαλαλγία, τα καρδιακά συγκοπτικά ή εγκεφαλικά επεισόδια, και το βλέπουμε πια στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Βλέπετε εδώ τα κοκκία αυτά, έτσι, τα νευροεκριτικά, που έχουν έτσι ένα πυκνωτικό πυρήνα. Είναι κάπως μικρότερα από παρακείμενά τους μυτοχόνδρια, έτσι, και βρίσκονται κοντά στην κύτταροπλασματική μεμβράνη. Έτσι, μια εικόνα από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Να τα λοιπόν, τα νευροεκριτικά κοκκία, ο πυρήνας του κυττάρου και η κυταροπλασματική μεμβράνη, εγγύς της οποίας βρίσκονται τα νευροεκριτικά κοκκία. Άλλα ενδοκρινικά νεοπλάσματα που έχουν αυτές τις δομές, δηλαδή τα νευροεκριτικά κοκκία, θυμηθείτε τα αδενώματα της υπόφυσης που είχαμε δει την προηγούμενη φορά, τα μυελοειδή καρκινώματα του θυρεοειδούς αδένα, τα αδενώματα και καρκινώματα των παραθυρεοειδών, τους όγκους της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος από κύτταρα των εισιδίων και τους νευροενδοκρινικούς όγκους που φυσικά έχουν αυτά τα νευροεκριτικά κοκκία. Να δούμε τώρα το καρκίνωμα που συνυπήρχε, το μυελοειδές καρκίνωμα, έτσι συμπαγές, μια λευκοπή μάζα θα έλεγε κανείς, έχει σχεδόν εδώ αντικαταστήσει τον ένα θυροειδικό λοβό. Η ίδια ακριβώς εικόνα είχαν και οι επιχώροι λεμφαδένες που έγινε η αναρροφητική βιοψία. Τα κύτταρα που δίνουν γένεση, τα είπαμε, είναι τα κύτταρα ΣΕ. Τώρα, γιατί δεν εμφανίζονται μυελοειδή εντός του ισθμού του θυροειδούς ή των υπολειμμάτων, αυτό έχει να κάνει με την εμβριογένεση και την πορεία που κάνουν τα κύτταρα ΣΕ, γιατί αυτά δεν πηγαίνουν όπως εκείνα τα κύτταρα που δίνουν γένεση στα θυλάκια του θυροειδούς, αλλά πορεύονται πλαγίως στους λοβούς του θυροειδούς όταν μεταναστεύουν από τη δομή εδώ την νευρική ακρολοφία. Κοιτάξτε παιδιά εδώ πέρα, αυτές τις φωλιές από τα ομοιόμορφα κύτταρα, έχουμε πει ότι η ομοιομορφία σε έναν νεοπλασματικό πληθυσμό συνηγορεί υπέρ της νευροενδοκρινικής διαφοροποίησής τους, και κοιτάξτε λίγο έτσι την εναποτιθέμενη ουσία μέσα στην οποία φαίνεται να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, που είναι ένα αμυλοειδές, πάλι το βλέπουμε εδώ, που βοηθάει πάρα πολύ στη διάγνωση. Είναι κύτταρα τα οποία εκρίνουν
την καλσιτονίνη και περιστασιακά μπορεί να εκκρίνουν και την ACTH. Οι βιοχημικές επιδράσεις μπορεί να κάνει τη μείωση του ασβεστίου, αλλά όχι στις φυσιολογικές δόσεις του ασβεστίου στον ορό, και ακόμα μπορεί να κάνει διάρρεια όταν η καλσιτονίνη είναι σημαντικά αυξημένη. Αν θυμάμαι στο προηγούμενο που κάναμε τη μακροσκοπική εικόνα, ο ασθενής είχε διάρρεια και σκεφτόμουν πώς μπορεί να δικαιολογείται, να που και η ίδια η καλσιτονίνη μπορεί να την δικαιολογήσει. Σκεφτόμουν, επειδή αυτά έχουν έτσι μια νευροενδοκρινική λειτουργία, μήπως μπορούσε να είναι κάποιος άλλος παράγοντας που να σχετίζεται με τη διάρρεια σε αυτόν τον ασθενή, αλλά είναι η καλσιτονίνη μπορεί να το. Είναι ασύνηθες γενικά, γιατί πρέπει να είναι πολύ ψηλές δόσεις, το βλέπουμε αρκετά συχνά, γιατί ο ασθενής έρχεται πλέον στο γιατρό προτού φτάσει να έχει τη διάρρεια. Μάλιστα. Αλλά οφείλονται στην ίδια την καλσιτονίνη. Ωραία, πώς μπορεί ο όγκος να εμφανιστεί στην οικογενή μορφή? Είναι στο πλαίσιο της πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας, έτσι, το 2α και το 2β, είτε να είναι μεμονωμένο με οικογενή όμως κατανομή. Μυελοειδές καρκίνωμα και η γενετική αλλίωση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το πρωτογκογονίδιο RET, έτσι, το οποίο εφόσον είναι κληρονομήσιμο εμφανίζει γαμετική μετάλλαξη, έτσι, και συγκεκριμένα οι μεταλλάξεις αυτές επηρεάζουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της τυροσινικής κοινάσης, έτσι ώστε να ενεργοποιείται συνεχώς ο υποδοχέας και να αυξάνει σχετική δράση. Το γονίδιο αυτό εκφράζεται κανονικά στα κύτταρα σε του θηροειδούς και η συνεχής ενεργοποίησή του έχει σαν αποτέλεσμα τα κύτταρα αυτά να εξαλλάσσονται, έτσι. Να γίνεται πια ογκογόνο δηλαδή το γονίδιο, και στη μετάλλαξη που είναι το 2β είναι μια απλή αλλαγή αμινοξέως που επηρεάζει μια κρίσιμη περιοχή του καταλυτικού πυρήνα της τυροσινικής κοινάσης, και αυτό είναι εκείνο που στο συγκεκριμένο σύνδεμο μπορεί να δικαιολογήσει και τα νευρώματα. Σε ποιον άλλο καρκίνο υπάρχει μεταβολή στο γονίδιο RET? Ο άλλος καρκίνος είναι φυσικά το θυλώδες καρκίνωμα, αλλά εδώ δεν υπάρχει γαμετική μετάλλαξη, γιατί η γαμετική μετάλλαξη προδιοθέτει σε οικογενείς, αν όχι κληρονομούμενες μορφές, αυτού του καρκινώματος του μυελοειδούς. Η βιολογική συμπεριφορά του μυελοειδούς βεβαίως είναι επιθετική, συχνές οι λεμφαδενικές και σπλαχνικές μεταστάσεις και πολύ ψηλή συχνότητα. Σε καμία περίπτωση τόσο ευνοϊκή όσο εν γέννη η πρόγνωση του θυλώδους καρκινώματος, που συνήθως κάνει λεμφαδενικές μεταστάσεις με πολύ χαμηλή θνητότητα, και το θυλακιώδες καρκίνωμα έχει μια μέτρια συχνότητα και μια αντίστοιχα μέτρια θνητότητα. Το αμυλοειδές στο συγκεκριμένο, στο μυελοειδές καρκίνωμα του θυροειδούς, είναι περίσσια εναπόθεσης της προκαλσιτονίνης. Ωραία, αυτό ήταν το περιστατικό αυτό. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Μια κλινική ερώτηση. Ωραία. Έχουμε τον υποσυδιάγνωνα νεαρό ασθενή που έχει μυελοειδές καρκίνωμα και φαιοχρωμοκύτωμα. Ποιο από τα δύο θα χειρουργήσουμε πρώτο και γιατί, ή θα τα χειρουργήσουμε ταυτόχρονα? Σκεφτείτε τι εκρίνει το καθένα. Αφού το είπαμε τι εκκρίνει το καθένα, δεν νομίζω. Θα το βρούνε, πιστεύω. Λοιπόν, το φαιοχρωμοκύτωμα, γιατί επηρεάζει το καρδιαγγειακό. Φαιοχρωμοκύτωμα, ναι, πρώτο. Το ένα είναι καλό, η θέση, και το άλλο είναι καρκίνωμα όμως. Δεν θα κυνηγήσει με πρώτο φαιοχρωμοκύτωμα. Και γιατί, για σκεφτείτε λίγο. Γιατί το αυτό και γιατί το άλλο. Και ούτε ένα είναι μυελοειδές καρκίνωμα με πολύ επιθετική βιολογική συμπεριφορά, και το άλλο είναι μόνο 10% πιθανότητα να είναι καρκίνωμα. Και γιατί? Εκρίνει κατηχολομήνη σαν να είναι πιο απειλητικό για τη ζωή, λέει, το φαιοχρωμοκύτωμα. Λοιπόν, να απαντήσουμε, γιατί όντως είναι μια κλινικά δύσκολη ερώτηση. Φυσικά θα χειρουργήσουμε το φαιοχρωμοκύτωμα, γιατί αν προχωρήσουμε να χειρουργήσουμε το μυελοειδές, χωρίς να έχουμε ρυθμίσει και διαγνώσει το φαιοχρωμοκύτωμα, ο ασθενής κινδυνεύει από διεγχειρητικό θάνατο. Ευνίδιο διεγχειρητικό θάνατο κατά τη διάρκεια της αναισθησίας. Ως εκ τούτου, κανείς ασθενής δεν μπορεί να μπει στο χειρουργείο αν δεν ρυθμιστεί ή δεν αφαιρεθεί ή δεν προηγηθεί πρώτα η αφαίρεση του φαιοχρωμοκύτωματος. Ωραία. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, μάλιστα. Ωραία, και να περάσουμε στο τελευταίο μας περιστατικό.
που είναι πάλι ένα σύνδρομο έτσι πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας, το λεγόμενο τύπου 1, με αλλοιώσεις στους παραθυροειδείς αδένες, νησιδιώματα και τα υποφυσιακά αδενώματα. Λοιπόν, είναι πάλι ένας νέος άνδρας με επεισόδια κεφαλαλγίας, ζάλης, απώλεια συνείδησης στα πρωινά. Η γλυκόζη του αίματος είναι 40 σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, υπογλυκαιμία λοιπόν νηστείας, και μετά από 24 ώρες νηστεία ο ασθενής γίνεται υπογλυκαιμικός, η ινσουλίνη ορού είναι στα 35, το σε-πεπτίδιο βλέπουμε εδώ 5 και ο λόγος ινσουλίνης γλυκόζης 0,92. Λοιπόν, έχουμε απεικονιστικά έναν μικρό όγκο στο σώμα του παγκρέατος που αφαιρείται χειρουργικά, είναι στα 2 εκατοστά η διάμετρός του, καλά περιγεγραμμένος, με κυτρινόφυη επιφάνεια διατομής. Είχε και ένα χολόλιθο στη χολιδόχο κίστη, η οποία αφαιρέθηκε προφυλακτικά. Τώρα, παρέμενε ασυμπτωματικός και σε εξέταση ρουτίνας το ασβέστιο ήταν ελαφρώς αυξημένο, στα 11,5, έτσι, στα 11,5 μιλιγκράμμ αναντιέλ. Το σφινθυρογράφημα δεν έδειξε μεταστάσεις. Όταν επανεξετάστηκε το ασβέστιο ήταν στα ίδια επίπεδα, ο ανόργανος φόσφορος ήταν ελαφρώς χαμηλός, τα ολικά λευκόματα ήταν φυσιολογικά και η ακέραια παραθορμόνη ήταν στα 60 πικογραμμάρια ανά ml με εύρος αναφοράς 10 έως 65. Λίγο να μας πείτε, κύριε Μπούτσο, λίγο έτσι τη σχέση του ασβεστίου με την παραθορμόνη, πώς την αξιολογούμε κλινικά. Βεβαίως, υπάρχει μια σχέση παλίγραμμη. Σκεφτείτε ότι παραθορμόνη, υπάρχουν υποδοχής παραθορμόνης και στο ίδιο το κύτταρο. Που σημαίνει ότι αν έχουμε μια αυξημένη τιμή ασβεστίου, και το ασβέστιο φυσιολογικά είναι μέχρι 10,2. Εάν έχουμε 10,2, θα πρέπει η παραθορμόνη να είναι κατασταλμένη. Εάν έχουμε πρόσφορα αυξημένη παραθρωμόνη, όπως στην περίπτωση αυτή, με αυξημένο ασβέστιο, τότε μιλάμε για πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Γιατί εδώ δεν έχουμε καταστολή. Είναι το κύτταρο, το παραθυρεοειδές, είναι υπόκοφο. Δηλαδή δεν ακούει στις τιμές του ασβεστίου, έτσι ώστε να καταστήλει την παραθρωμόνη. Άρα αυξημένη παραθρωμόνη, αυξημένο ασβέστιο, είναι παθογνωμονικό για πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Τώρα, εδώ είναι το σφινθυρογράφημα. Εδώ θα κάνουμε σπεκτηρογράφημα, για παράδειγμα, ψάχνοντας για μεταστάσεις οστικές λόγω του υψηλού ασβεστίου, θα είχαμε όμως κατασταλμένη παραθυρμόνη. Άρα εδώ το σπεκτηρογράφημα, ναι, θα κάνουμε σπεκτηρογράφημα, αλλά ειδικό σπεκτηρογράφημα αφαιρετικό για παραθυροειδείς που λέγεται SESTA MIB. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε τον όγκο το νησιδίωμα, έτσι, από τα νησίδια του παγκρέατος, είναι καλά περιγεγραμμένο. Έτσι, συμπαγές, οχράς συστάσεως, ενώ εδώ στο κέντρο μια κάπως πιο κίτρινη περιοχή αντιστοιχεί σε νέκρωση. Τώρα, ποιες ορμόνες παράγει αυτός ο όγκος, έτσι, είτε θα κάνουμε τις ανοσοϊστοχημικές χρώσεις στις ιστολογικές μας τομές, είτε τα αντίστοιχα μπορούμε να τα εξετάσουμε και στον ορό, και το ιστορικό της υπογλυκαιμίας και της υπενσουλινεμίας. Υπάρχουν πολλές αιτίες υπογλυκαιμίας, αλλά μόνο οι όγκοι από β' κύτταρα χαρακτηρίζονται από υπογλυκαιμία, υπερινσουλινεμία και αυξημένα επίπεδα αυτού του συνεκτικού πεπτιδίου των αλύσεων της ινσουλίνης στο πλάσμα. Έτσι. Αυτό το ΣΕΠΟΣ το λένε, είναι κάτι που το προσδιορίζεται. Εμείς μετράμε, είναι ρουτίνα για εμάς το Λαϊκό Νοσοκομείο, μετράμε ταυτόχρονα στον ασθενή ινσουλίνη, γλυκόζη και σε-πεπτίδιο. Το σε-πεπτίδιο. Έτσι, αν έχουμε χαμηλή γλυκόζη, αυξημένο σε-πεπτίδιο που συνεκρίνεται με την ινσουλίνη, αυτό μάλλον θυμίζει κυρίως ένα κομμάτι όγκου ρεδιταγράφηση που είναι η ινσουλίνη. Μα το πρόβλημα είναι στα παιδιά, που μπορεί να έχουν νησιδιοβλάστωση, υπερπλασία των β' κυττάρων, versus ινσουλίνη. Εκεί είναι η διαφορετική μας διάγνωση πλέον στην περίπτωση αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τα κύτταρα, έτσι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό κατά κάποιο τρόπο οργανοειδές πρότυπο που το έχουν λίγο πολύ τα κάπως καλύτερα διαφοροποιημένα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα. Έτσι, μοιάζουν αυτά τα κύτταρα με τα φυσιολογικά κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος. Βέβαια είναι μονόμορφα εδώ. Οι ορμόνες που εκρίνονται μπαίνουν σε αυτά τα νευροεκριτικά κοκκία που είδαμε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και προηγουμένως, και με εξοκυτάρωση εισέρχονται στην κυκλοφορία. Υπάρχει και η λεγόμενη τριάδα, που είναι η υπογλυκαιμία,
που μπορεί να κάνει αυτή έτσι την άρκη, τη σύγχυση κτλ. Η υπογλυκαιμία με τη γλυκόζη που είναι κάτω από τα 50 και τα επεισόδια επιδεινώνονται με τη νηστεία ή την άσκηση και ανακουφίζονται μετά από τη χορήγηση της γλυκόζης. Και εδώ πέρα έχουμε μια διακύμανση. Κοιτάζουμε για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε λίγο τη βλάβη στους παραθυροειδείς, τον πρώτο παθή από τον δεύτερο παθή υπερπαραθυροειδισμό. Στον πρώτο παθή έχουμε αυξημένα τα επίπεδα του ασβέστιο, στον ορό και στα ούρα, και μειωμένα στον ορό τα επίπεδα του φωσφόρου, ενώ στον δεύτερο παθή έχουμε ελαττωμένα τα επίπεδα του φωσφόρου και ελαττωμένο ή φυσιολογικό το ασβέστιο στα ούρα με αυξημένο το φόσφορο. Δηλαδή στην νεφρική ανεπάρκεια, με άλλα λόγια, είναι αυτό που αυξάνει μέσα στο αίμα είναι ο φόσφορος και αυτό επηρεάζει το ασβέστιο και μπαίνει μέσα στα κόκαλα κτλ. Δεν μπορεί να δράσει παραθορμόνη. Δεν δράει παραθορμόνη. Ναι, είναι υπόκοπη η παραθορμόνη στην περίπτωση αυτής της νεφρικής ανεπάρκειας, λόγω ότι προσπαθεί να επάγει, επειδή έχει φωσφατουρική δράση, να επάγει από τον νεφρό να ορίσουμε το φόσφορο. Ο φόσφορος όμως δεν μπορεί να απεκριθεί λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας, μένει στο αίμα. Υπεραυξάνει παλίδρομα την παραθορμόνη, η οποία προσπαθεί, πασχίζει, να το πω απλά, να κάνει τη λεγόμενη φωσφατούληση. Μάλιστα. Ωραία. Είπαμε ότι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός είναι αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης, έτσι, με αποτέλεσμα την υπερασβεστιαιμία. Σε περίπτωση που έχουμε υπερασβεστιαιμία λόγω της κακοήθειας, θα υπάρχουν κατεσταλμένα τα επίπεδα της παραθορμόνης. Αυτό, να σας ρωτήσω κύριε Μπούτζη, η υπερασβεστιαιμία λόγω κακοήθειας είναι απαραίτητο να είναι λόγω κάποιας μετάστασης που έχει γίνει στα κόκαλα ή μπορεί το ίδιο το νεόπλασμα να μιμείται, να κρίνει έτσι στο πλαίσιο παρανεοπλασματικού συνδρόμου μια ουσία που μιμείται τη δράση της παραθορμόνης. Τότε, εάν είχαμε ένα νευροδοκρινικό κύτταρο που παράγει παραθορμόνη, για παράδειγμα, που μπορούμε να το δούμε στα νευροδοκρινικά νεοπλάσματα του παγκρέατος, θα είχαμε αυξημένη παραθορμόνη και αυξημένο ασβέστιο. Αν όμως είναι λόγω των οστεοβραστικών μεταστάσεων ή οστεολογικών κυρίως μεταστάσεων, θα έχουμε αυξημένο ασβέστιο και καταστολή της παραθορμόνης. Άρα ο μηχανισμός είναι εδώ διαφορετικός. Αν είναι το οστού ή βλάπτεται από την υπερπαθία της παραθορμόνης. Ωραία. Τώρα, ο δεύτερο παθής υπερπαραθυροειδισμός, έχουμε γενικά κάτω από το φυσιολογικό τα επίπεδα του ασβεστίου, αλλά σημαντικά αυξημένα τα επίπεδα της παραθορμόνης και φυσικά ο υποπαραθυροειδισμός είναι χαμηλό και το ασβέστιο και η παραθορμόνη. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τη ζώνη που είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός, πολύ ψηλή παραθορμόνη και το ασβέστιο. Εδώ, στο πλαίσιο της κακοήθειας, που έχουμε ψηλό το ασβέστιο αλλά κάτω κατεσταλμένη την παραθορμόνη. Και εδώ πέρα, όταν υπολειτουργούν οι αδένες, χαμηλό το ασβέστιο, χαμηλή και η παραθορμόνη. Εδώ βλέπουμε το παρασκεύασμα για να δούμε το αδένωμα. Το βλέπουμε εδώ, στον ένα αδένα. Εντάξει, βλέπετε εδώ πέρα τις ανατομικές σχέσεις, ο θυρεοειδής αδένας κτλ. Είπαμε για την πορεία έτσι που ακολουθούν τα θυλακικά κύτταρα του θυροειδούς, πώς μεταναστεύουν και πηγαίνουν στον πρόσθυο τράχυλο, τους άνω παραθυροειδούς αδένες, οι οποίοι πορεύονται μαζί με τα κύτταρα σε, στους άνω πόλους της πλάγιας επιφάνειας των λοβών του θυροειδούς και τους κάτω παραθυροειδούς αδένες που είναι προς τους κάτω πόλους. Με φυσικά δυνατότητα να υπάρχουν και έκτοπες εντοπίσεις. Λοιπόν, εδώ είναι ένα αδένωμα το οποίο έχει μια ψευδοκάψα έτσι αρκετά προβάλλουσα, η νόδη. Εδώ είναι το υπόλοιπο μη νεοπλασματικό, εδώ είναι θυροειδής δηλαδή, έτσι είναι θυροειδικό παρέχημα αυτό. Το υπόλοιπο του παραθυροειδούς δεν εικονίζεται εδώ πέρα το φυσιολογικό. Πολύ συχνά κάνει έτσι ένα, όπως αναπτύσσεται το αδένωμα που είναι νόσος κλασικά στον ένα παραθυροειδή, κάνει έτσι σαν ένα δακτύλιο από εκεί που αφορίζεται το μη νεοπλασματικό παραθυροειδικό παρένχημα. Σε επίπεδο κυττάρων, τα κύτταρα κυρίως είναι κύτταρα, έτσι, κύρια κύτταρα του παραθυροειδούς. Οι οντότητες που εμφανίζουν περίσσια παραθορμόνης και υπερασβεστιαιμία, βλέπουμε αδένωμα, κλασικά στον ένα αδένα να είναι διογκωμένος, με αυτόν το δακτύλιο που μπορούμε να διακρίνουμε
από το συμπιεσμένο φυσιολογικό ιστό, η πρωτοπαθής υπερπλασία που προσβάλλει όλους τους παραθυρεοειδείς, συνήθως ασύμμητρα, και το καρκίνωμα που είναι παρόμοια με το αδένωμα, αλλά συνήθως μεγαλύτερο. Έχουμε εδώ και κριτήρια ιστολογικά κακοήθειας, όπως οι μυτώσεις και η διήθηση φυσικά, είτε αγγείων είτε παρακείμενων δομών. Είπαμε ότι η υπερασβεστιαιμία και η παραθορμόνη εντός φυσιολογικών ορίων, έτσι, όταν είναι φυσιολογικά στην υπερασβεστιαιμία, η παραθορμόνη πρέπει να είναι χαμηλή. Όταν είναι ψηλή και έχουμε και υπερασβεστιαιμία, είπαμε, το τονίσαμε ότι είναι πρωτοπαθής ο υπερπαραθυροειδισμός. Ένα 10% με πρωτοπαθή έχουν την παραθορμόνη κατώτερη, αλλά από το ανώτερο όριο του εύρους αναφοράς. Να λοιπόν το αδένωμα, το βλέπουμε εδώ πέρα, τα κύρια κύτταρα κάνουν έτσι αυτές τις... Έχει, βλέπετε εδώ πέρα, ένα πρότυπο έτσι οργάνωση σε κάπως έτσι τέτοιες δομές, σαν φωλίτσες, σαν μικρές έτσι αδενοειδείς δομές. Μονομορφία πυρηνική εδώ, δεν υπάρχει πλειομορφισμός. Εδώ είναι σε επίπεδο μοριακό, έτσι, το γονίδιο αυτό, το PRAD1, πώς εμπλέκεται στην παθογένεση των αδενωμάτων. Θα το μελετήσετε. Εδώ βλέπουμε τη δεύτερο παθή υπερπλασία του παραθυρεοειδούς. Βλέπουμε και κάποια έτσι εγκλωβισμένα λιποκύτταρα μέσα. Εδώ αιτία της νεφρικής ανεπάρκειας του ασθενούς ήταν η πολυκυστική νεφρή και δευτεροπαθώς υπερπλάστηκαν και οι τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες. Είπαμε πώς ξεχωρίζουμε την πρωτοπαθή από την δευτεροπαθή υπερπλασία και πώς αντιμετωπίζονται η μεν πρωτοπαθής με την εκτομή των 3,5 αδένων. Η πιθανότερη διάγνωση στην παρουσιαζόμενη περίπτωση είναι ο όγκος των παγκρεατικών νησιδίων, οπότε μπορεί να μπούμε στο σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1 και πρέπει να διερευνηθεί ο άρρωστος μήπως υπάρχει και ένα αδένωμα στην υπόφυση που δεν είναι λειτουργικό. Η δεύτερο παθής υπερπλασία, βλέπουμε εδώ τα διαυγή κύτταρα, έτσι, με αυτό το ιδαρές, θα έλεγε κανείς, κυταρόπλασμα. Εδώ τα διαυγή κύτταρα, τα οξύφυλλα που συμμετέχουν και αυτά στην υπερπλασία. Ο μηχανισμός με τον οποίο η νεφρική ανεπάρκεια κάνει την υπασβεστιαιμία, είπαμε, την ελαττωμένη απέκριση, το τονίσαμε αυτό, των φωσφορικών και άλλες λιγότερες συχνές αιτίες δεύτερο παθούς, διατροφική πρόσληψη ανεπαρκής, ας πούμε, σε ασβέστιο, η έλλειψη της βιταμίνης D, η στεατόρια που εμποδίζει την απορρόφηση της βιταμίνης D. Οπότε τώρα έχουμε ολοκληρώσει έτσι την παρουσίαση των περιστατικών. Θέλετε κάτι άλλο να σχολιάσετε? Μόνο την τριτοπαθή. Να το πούμε και αυτό. Μόνο θα πω επιγραμματικά ότι είναι η χρόνια διέγερση στην νεφρική ανεπάρκεια που οδηγεί, ας πούμε, στην αυτονομία του παραθυροειδούς και έτσι έχουμε τον τριτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό στα πλαίσια νεφρικής ανεπάρκειας με αυξημένο ασβέστιο και αυξημένη παραθυρμόνα. Α, εκεί είναι αυξημένο και το ασβέστιο και η παραθυρμόνα. Όταν έχουμε στην νεφρική ανεπάρκεια αυξημένο ασβέστιο και αυξημένη παραθυρμόνα, όταν μιλάμε για τριτοπαθή ευρέωση, τριτοπαθούς υπερπαραθυροειδισμού. Δηλαδή είναι σαν τον πρωτοπαθή, αλλά έχει και την νεφρική ανεπάρκεια. Είναι αυτονομία, πλέον αυτονομία. Είναι αυτόνομο το αδένωμα. Ωραία. Ή μπορεί να είναι ένα ή δύο αδένωμα. Ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση, παιδιά, πριν περάσουμε στο άλλο κομμάτι? Να δούμε αν μας είχαν γράψει κάτι. Να βαρδίσουμε αρκετή πληροφορία, θα έλεγα. Ναι, εντάξει. Ναι, το κάναμε κάπως έτσι, γιατί ήταν πολλά τα περιστατικά, αλλά θα το μελετήσουν τα παιδιά. Θα μας πούνε και τα λοιπά, τα εμφράγματα, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Εδώ μια ερώτηση και τα λοιπά. Ένα λεπτό. Λοιπόν, φτάνουν οι ερωτήσεις, παιδιά, γιατί έχουμε μετά και αρκετό μάθημα. Λοιπόν, λέμε, η εξέταση για παραθορμόνη πιάνει και τα πεπτίδια που μοιάζουν με αυτήν και κρύονται στα παρανεοπλασματικά. Άρα, σε πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό και παρανεοπλασματικό θα έχουμε ίδια αποτελέσματα βιοχημικών εξετάσεων. Επίσης, αν χρειαστεί να αφαιρεθούν οι παραθυρεοειδείς, πώς γίνεται η χορήγηση παραθορμόνης? Εδώ μιλάμε για το PTH-related peptide. Το οποίο αυτό θα έχει πολύ αυξημένη παραθορμόνη, αλλά η πραγματική τιμή της παραθορμόνης θα είναι μηδενική. Γιατί ακριβώς είναι κάνει ένα imitation, μια προσομοίωση της παραθορμόνης.
Άρα υπάρχει ειδικός τρόπος μέτρησης του PTH, δηλαδή του peptide, το μετράμε όταν έχουμε ειδικά στα παρανεπλαστηματικά σύνδρομα, υποψία, κλινική υποψία ενός τέτοιου συνδρόμου. Καρκίνος είναι πνεύμονα συνήθως. Βέβαια, μικροεπιταρικό πνεύμονα κάνει το PTH, δηλαδή peptide, εκεί θα έχουμε βέβαια και την εικόνα του καρκινώματος με την διαιτητική συμπεριφορά, ναι, δηλαδή με μια πνευματική βιολογική συμπεριφορά. Και τι διαιτητικές εξετάσεις μας ρώτησε. Αν χρειαστεί να αφαιρεθούν οι παραθυροειδείς, πώς γίνεται η χορήγηση της παραθυροειδής. Αν έχουμε υπερπλασία, κάνουμε 3,5 τέταρτα, βγάζουμε τα 3,5 τέταρτα και κάνουμε στην νορμότοπη πάλι τοποθέτηση του μισού παραθυροειδούς για να μπορέσουμε. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και σε περίπτωση που βγουν όλοι οι παραθυροειδείς, υπάρχει εξωγενής χορήγηση ενός φαρμάκου παραθυροειδής παραθυροειδής που λέγεται NATPAR. Και δίνουμε έτσι και μπορούμε να υποκαθιστήσουμε τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί, ας πούμε, σε θηροειδομές και έχουν μόνιμη βλάβη του παραθυροειδών. Σε ένα κορτικοτρόπο αδένωμα της υπόφυσης υπερπλάσσονται και οι τρεις ζώνες του φλοιού των επινεφριδίων. Όταν έχουμε την έκρηση, δηλαδή. Στυλιδωτή. Ναι, στυλιδωτή. Της κορτιζόλης. Βεβαίως, η στυλιδωτή ζώνη, όταν είναι κορτικοτρόφο το αδένωμα. Το κορτικοτρόφο αδενώματα, να θυμίσω μόνο και να πω ότι είναι ο πονοκέφαλος του ενδοκρινολόγου. Επειδή ακριβώς είναι διάχυτα στην υπόφυση, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ίαση των ασθενών με υποφυσιακό κούσμα. Μάλιστα. Μπορεί ο υπερθυρεοειδισμός να οδήγησε σε υπερπαραθυρεοειδισμό ή κάποια διόγκωση του θυρεοειδή. Ο υπερθυρεοειδισμός πώς να σχετίζεται με τον υπερπαραθυρεοειδισμό. Είναι, κάτι είναι διαφορετικό. Ο υπερθυρεοειδισμός, αν συνδυάζεται με την διόγκωση του θυροειδούς, είναι αυτό που λέγαμε για την νόσο του Graves, ότι δηλαδή έχουμε μια διάχυτη βροχοκύλη. Σε αυτή την περίπτωση ναι, αλλά όχι να κάνει με τους παραθυρεοειδείς. Η αλκάλωση στην υπερκορτιζολεμία γίνεται λόγω προσπάθειας αντιρρόπησης της υποκαλιεμίας από τον νεφρό με ανταλλαγή με υδρογονοκατιόντα. Πολύ μας έμπλεξε με την οξιοβασική, ισορροπία. Όχι, όχι, αλκάλωση κάνει ο υπεραλδοστερονισμός. Η υπερκορτιζολεμία και την νόσο, σκούση κάνει ακριβώς οξέωση. Σε μερικές περιπτώσεις κάνει αλκάλωση ανάλογα τα επίπεδα. Αλλά αυτό τώρα είναι λιγάκι, μπαίνει πολύ στην παθοφυσιολογία και νομίζω ανατρέπεται το κομμάτι. Ναι, μην ξεχνάμε ότι το μάθημα είναι παθολογικής ανατομικής. Άμα μπλέξουμε και με τους ηλεκτρολίτες εκεί πέρα και με την οξιοβασική ισορροπία, σωθήκαμε. Λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα, να ευχαριστήσω εδώ τους κλινικούς συναδέλφους, τον κύριο Μπούτζιο που μας ήρθε για δεύτερη φορά και σχολίασε τόσο εύστοχα τα κλινικά περιστατικά και τους άλλους συναδέλφους, την κυρία Καράμπελα που παρακολούθησαν το μάθημα, την κυρία Μίλιου. Οπότε θα ολοκληρώσουμε τώρα αυτό το κομμάτι, άντε και μια ακόμα, πώς διακρίνουμε αν ένα καρκίνο μας στο επινεφρίδιο δεδομένου του αυξημένου μεγέθους του προέρχεται από το μυελό ή από το φλοιό. Αν δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε ανατομικά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το ιστολογικό προφίλ. Έτσι, δηλαδή, άλλη είναι η μορφολογία των κυττάρων της φλοιόδους μοίρας και άλλη η μορφολογία των κυττάρων της μυελόδους μοίρας. Και πέρα από τη μορφολογία, άλλος είναι ο ανοσοφαινότυπος των νεοπλασμάτων της φλοιόδους μοίρας, όπου κυρίως την προέχουσα θέση έχει η ανασταλτίνη σε επίπεδο νοσοϊστοχημίας και άλλος είναι ο ανοσοφαινότυπος των νεοπλασμάτων της μυελόδους μοίρας, όπου εκεί πια έχουμε πιο σαφείς νευροενδοκρινικούς δείκτες διαφοροποίησης. Άρα έχουμε και τη μορφολογία να μας βοηθήσει και την ανοσοϊστοχημία να μας βεβαιώσει τη διαφοροποίηση των νεοπλασματικών κυττάρων. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα πάτε στο καλό. Καλά.
Ναταλία, για δες μάτια μου εδώ πώς... Μια χαρά να το κλείσουμε εδώ το βίντεο μόνο. Ναι, να με δώσεις.